Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο. Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου. Και τον Γρηγόρη Κόκκινο. Έτσι φέρνεις την προστόπιση περιστέρα μου, τσαπερδόνα μου, κουκουνάρα μου, το. Της Κακομοίρας στο Αθλητικό Μετρόπολης. Παιδιά, για να ενισχύσετε την προσπάθειά μας και ξέρετε ότι είμαστε ανεξάρτητοι. Δηλαδή δεν έχουμε μανατζερικά, δεν έχουμε κόμματα, δεν έχουμε παπάδες από πίσω. Δεν μας βοηθάει κανείς. Η χορηγή μας είναι ότι είναι και όχι ότι είστε εσείς. Like. Κάντε like. Φιλιά. Καλώς σας απόγευμα. Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 4 εδώ στους 95,5. Της Κακομοίρας με τον Θανάση Πολίτη στη ρύθμιση των ήχων, τον Θανάση Καδαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, τον Γρηγόρη Κόκκινο και τον Κωστή Ραπτόπουλο στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 FM. Παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν να έχετε οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας με ένα τηλεφώνημα στο 18133, εύκολα, γρήγορα. Έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας, τηλεφωνείτε στο 18133 και παίρνετε την καλύτερη λύση και την καλύτερη τιμή για οριστική διαγραφή όπου τηλεφωνείτε στους αδερφούς Κωνσταντινίδη στο 18133. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.340, Μετρόπολη 95,5 στο Facebook. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε οι φίλοι οι οποίοι μας ακούτε από το εξωτερικό ή όσοι δεν έχετε μονάδα στο κινητό, και μην ξεχνάτε μαζί μας η Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, με όλα τα μοντέλα της Hyundai ετοιμοπαράδοτα και με το απίστευτο μοναδικό φανταστικό Hyundai Tucson από 18.990. Καλά ακούτε, ένα απίστευτο αυτοκίνητο μοναδικό. Μπορείτε να το κάνετε δικό σας τηλεφωνώντας τώρα στο 2310-596-690 ή να πάτε στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών στην έδρα της εταιρείας Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος. Τώρα που άνοιξε ο κόμβος είναι πανεύκολη η πρόσβαση, μπορείτε να πάτε και να το οδηγήσετε, να δείτε ότι πρόκειται περί ενός καταπληκτικού αυτοκινήτου Hyundai Tucson με 18.990. Έχουμε διαγωνισμό με δύο εισιτήρια για τη συναυλία στο Θέατρο Γης στις 4 Ιουλίου. Και πιο συγκεκριμένα, είναι μια συναυλία υπό την αιγίδα του τομέα αθλητισμού της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την στήριξη των Special Olympics Ελλάς. Εμφανίζονται Λαβρέτης Μαχαιρίτσας, Μάριος Τόκας, Δημήτρης Σταρόβας, Δήμητρα Παπίου, Γιάννης Ζουγανέλης, γνωστή η παρέα, καταπληκτικό το αποτέλεσμα, μπορείτε να κάνετε δύο δικά σας εισιτήρια με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Γράφετε ΑΜΗ3, αφήνετε κενό, τη λέξη συναυλία, το ονοματεπώνυμό και το στέλνει στο 54-344. Δύο εισιτήρια θα δοθούν στο τέλος της εκπομπής σε δύο φίλους ακροατές οι οποίοι θα στείλουν μηνύματα. ΑΜΗ3 κενό, συναυλία, ονοματεπώνυμο στο 54-344. Είναι μεσημέρι και ο διπλανός μου πεινάει, και όταν πεινάει μπαίνει στο deliveras.gr, το έμαθε και αυτό. Ακόμα δεν έχει πάρει κινητό, smartphone ή tablet. Θα τα μάθει και αυτά που θα πάει. Εκεί όπου μπορείτε να διαλέξετε ανάμεσα από 2.500 προσφορές το μεσημεριανό σου φαγητό, είτε για εσάς είτε για τους υπολείπους σπίτι, και να έχετε την ευκαιρία να διαλέξετε κάτι από πάνω από 2.500 προσφορές. Δεν είναι και λίγες. Λίγες είναι. Τι με νοιάζει εμένα. Τι σε νοιάζει. Εσύ πεινάω. Όταν είδες πεινάω, δεν έλεγες. Πεινάω. Πεινάω. Γιατί άμα φας μια φορά. 20 λεπτά έκανα διαφημίσεις μάλιστα. Άτι. Θα πρέπει να κάνω και έξτρα τον τελειβερά τώρα. Έξτρα να κάνω. Κάνει κανένα εξτραδάκι. Ξέρω εγώ, εξτραδάκι. Ρίχνει κανένα φράγκο. Δύσκολες εποχές. Άμα είναι κανένα φράγκο παραπάνω να πούμε. Τζάμπα γιατί να. Ο άλλος λέει είστε μορφές, περνάει ευχάριστα η ώρα μας. Γιάννη Τσάνκ. Δεν πας καλά εσύ. 20 λεπτά διαφημίσεις. Άρα πιστεύεις ότι ο Ζάιρος Καονικός Φόρ και ο Μιστακίδης ως ψευτοενιάρη ταιριάζουν τέλειως 4-4-2 του Σταρόγιοβιτς. Καλή εκπομπή. Άσε ρε φίλε, τώρα, με 45 βαθμούς Κελσίου. Ποιος ασχολείται, τι με ωραίο ελληνικό προβληματισμό. Ποιος ασχολείται με το ελληνικό πρωτάθλημα ρε, και με τον ΠΑΟΚ. Εσύ με τι ασχολείσαι. Από τώρα και στο εξής θα ασχολούμεθα με Β' Εθνική. Μάλιστα. Θα ασχολούμεθα με ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ιταλικό. Έβγαλε. Ναι. Το έβγαλε από μέσα του Θανάση. Το έβγαλε. Θα ασχολούμαστε με Β' Εθνική. Μα τι να δω, ρε, το πήρε απόφαση. Τι άλλο θα τίποτα, συνέχισε. Τι να δω. Το τεράστιο
Ολυμπιακό με τον Αλβανό προπονητή. Τον Κλωναρίδη εξτρέμ. Όχι, να δεις, τι να δω. Να περιμένεις ο Χάση πότε θα χάσει. Ναι, άσε ρε κόκκινε. Περισσότερο γέλιο από αυτό. Να δω τι ρε κόκκινε. Εξτρέμ τον Κλωναρίδη με τον Χριστοδουλόπουλο και τον Μάνταλο τον Μηταρά δεκάρι. Δηλαδή υπενήσει ότι ο Κλωναρίδης δεν είναι καλός ποδοσφαιριστής. Τι να κάνει ο Κλωναρίδης. Είναι καλός ή όχι. Όχι, δεν είναι καλός. Εγώ λέω τι είναι. Κάτσε, πάρ' τον στην ομάδα σου. Άμα είναι καλός θα σε σώσει του χρόνου. Για τον Ηρακλή. Ναι. Πεκτάρα είναι. Πάρ' τον εσύ στον Ηρακλή. Εσύ πες ότι δεν είναι πεκτάρα για τον Ηρακλή. Εσύ πες μου στο σύγχρονο ποδόσφαιρο έναν εξτρέμ που στις 10 φάσεις θα κάνει μισό γκολ. Την μπάλα δεν ξέρω πώς τη βλέπετε, δείτε την όπως θέλετε. Τι να δω τώρα τον Πάο που συγνώμη, έχει μπορεί. Βγάλει αιμορροίδες ο Παοξής καλοκαιριάτικα, περιμένει. Έχουμε βαλθεί το Βιερίνια, τον κάνουμε star. Παρακαλάει ο Βιερίνια να έρθει στον Πάο για του χρόνου. Κάνει promotion. Και πρέπει εγώ να μπω στη διαδικασία τη Βάσο και του Βιερίνια, τη γυναίκα του δηλαδή και του Βιερίνια. Βασιλική λέει. Ναι, τη Βάσο, πώς τη λένε, την κοπέλα. Βασιλική λέει. Να κάνω εγώ ολόκληρο promotion. Να έρθει ο Βιερίνια 33 χρονών του χρόνου. Φαρδής πλατής, 150 κιλά, μισό λεπτό ρε κόκκινε. Πρέπει να μπω στη διαδικασία. Λες, στον Παοξή, ακούστε να δείτε. Ποια είναι η αλήθεια. Φέτος μεταγραφές ο Παοκ δεν κάνει σε επίπεδο μεγάλο. Είναι η μοναδική χρονιά. Ποια ομάδα περίμενε, κάνει. Ρε. Είναι, δεν με νοιάζει. Όχι, ποια ομάδα δεν κάνει. Με νοιάζει. Από εκεί ξεκινάω. Δεν με νοιάζει εμένα. Είναι η μοναδική χρονιά όπου ο Παοκ μπορεί να χτυπήσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Το Νουρουάν, το Μουρουάν, το Μουνουάν, ο Αλβανός προπονητής, οι παίκτες ημέτριοι του Ολυμπιακού και οι διαιτητές οι οποίοι θα είναι αυτοί τα ανατευόμενοι. Φέτος ήταν η χρονιά που ο Πάοκ έπρεπε να κάνει τρεις μεταγραφάρες στο 11, στο 7 και στο 10, να πλαισιώσει τον Μπρίγιοβιτς με τρεις παικταράδες, να τελειώνει το ζήτημα και να πάρει ο Πάοκ το πρωτάθλημα. Αλλά βλέπω ότι κοτάρες είναι οι Παοξίδες, οι οποίοι από το φόβο τους μην τους εγκαταλείψει ο Ιβάν, δεν υπάρχει καμιά κριτική. Εκτός από το Μετρόπολης που ακούω εγώ τώρα κάνα Γρηγοριάδη που βγαίνει τα μεσημέρια. Ο Μπούζος με το γέλιο ψιλοπιέζουν. Αλλά βλέπω οι άλλοι γλύφουνε να πούμε. Δεν βλέπω καμιά αίσθηση κριτικής απέναντι στον Ιβάν Σαββίδη. Πού είναι κύριε Σαββίδη, ήρθε η ώρα που να πάρει πρωτάθλημα. Εσύ τώρα με τον Βακ, τον Λαβ Μακ Λακ, πώς το λένε, τον αριστερό Μπακ. Χωρίς έντερ Μπακ ακόμα. Χωρίς να πάρει θερματοφύλακα με τον προπονητή αυτόν. Πολλοί συνάδελφοι μέσα άσερε στην... το γλύψιμο. Δεν βλέπω λοιπόν καμιά πίεση. Ακούτε, στον Ιβάν Σαββίδη. Πολλοί συνάδελφοι από χθες. Εσύ πες 20 λεπτά τις αυτές. Πολλοί συνάδελφοι. Βούλο στο λίγο, κόψε το μικρόφωνο. Πολλοί συνάδελφοι από χθες τα έχουν βάλει για τον αφελινισμό που γίνεται στον ΠΑΟΚ. Τι με νοιάζει με αυτό, τι είναι αυτό. Τι είναι αυτό, κριτική είναι αυτή. Ρωτάω κάτι, είναι τόσο καλοί οι ξένοι ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ ναι, ναι, για να φεύγουν στο Ριζόν όλα τα Ελληνόπουλα. Αυτά τα χρυσαυγήτικα των συναδέλφων, ναι. Ποιοι και τα λοιπά. Χέστηκε ο οπαδός του ΠΑΟΚ. Αν θα πάρει με Έλληνα ή με ξένο το πρωτάθλημα. Ο οπαδός του από ΠΑΟΚ. Από εκεί ξεκινάει η κουβέντα. Δεν με νοιάζει, ρε. Όμορφα, ωραία. Κανένας και τώρα βρέθηκε τώρα να πουλήσετε ελληνιλίκη στο Σαββίδι. Κανένας λοιπόν. Κανένας λοιπόν, οργανωμένο σύνδεσμο. Ο ερασιτέχνης που έχει αράξει με την κιλάρα απέναντι να πούμε και τα παίρνει χοντρά από το Σαββίδι. Και καλά κάνει, νόμιμα τα παίρνει. Ωραία. Κανένας γλύφτης παλέμαχος του ΠΑΟΚ. Κανένας ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ πλην μερικών εδώ του Μετρόπολης και του Μέτροσπορ. Δεν ευλογώ τα γένια μου γιατί ξυρισμένος είμαι. Δεν βλέπω καμία διάθεση κριτικής, όχι κριτικής, μιας υποφερτής πίεσης στο μεγαλομέτωχο, ναι. Να ξυπνήσει από το λίθαργο. Αυτός ο άλλος ο γιος του, ο μπαμπά. Θα πρέπει αντί να κάθεται στα Instagram και να γράφει ότι έπεσε ο Άρης και ο Ηρακλής και να ασχολείται με τα σκατά, να πάει να ασχοληθεί με πίεση τον μπαμπά του. Μπαμπά! Μεταγραφές θέλει ο Πάο και να πάρει πρωτάθλημα. Και να αφήσω αυτό το παραμύθι γιατί μου θυμίζουνε τους Ηρακλειδείς με τον Μυτιλινέο. Κατέβαινε από τη Μερσεντές ο Μυτιλινέος όταν ήταν στον Ηρακλή και ο παδί του Ηρακλή κατουριόντουσαν απάνω του. Όπως σας το λέω, μην μπει τίποτα ο πρόεδρος και του αφήσει και φύγει. Τέτοιες φόλες ήταν και οι Ηρακλειδείς. Ήρθε την πρώτη χρονιά και τους πούλησε τον Κωνσταντίνο, τους έφερε τον Κορμαρί και δεν βγάλανε άχνα. Τους έφερε τον άλλο, το τεμπέλι να πούμε, το Σπανουδάκι. Τα έκανε λίμπα στην ΠΑΕ Ηρακλής, διέλυσε ουσιαστικά τον Ηρακλή. Δεν βρίζουνε. Δεν μπορεί να τα πει. Και βρίζουνε, και βρίζουνε το ρέμο τώρα. Αθωώθηκε. Ναι, ναι. Ο ρέμος, ο φίλος σου, ο ρέμος, υπέγραψε απαλλαγή, ναι, των ευθυνών. Δεν με νοιάζει. Του Γεωργίου Σπανουδάκη. Εμένα με νοιάζει. Για, για τις χρονιές χρήσης. Άσε τις αμάντες και τα ύποπτα αλλού. Τα ύποπτα. Ό,τι θες δώσε. Τα ύποπτα αλλού. Άιτε στηρίζετε Σπανουδάκη. Που κάει και το λογιστήριο. Θα φας μια κεραλιώσεις. Κάει και το λογιστήριο. Και αθώθηκε και υπέγραψε τον Άκη Σορέμος να
απαλλαχθεί από όλες τις ευθύνες. Αυτά να λες. Ας τα παραμύθια. Εγώ τώρα κόκκινε. Ας τα παραμύθια. Κόκκινε, γιατί το πας το θέμα αλλού. Δεν το πάω αλλού, εγώ στην αλήθεια το πάω. Το θέμα λέω πόσο μοιάζουν οι κότες οι Παοξίδες με τις κότες του Ηρακλήδης που βλέπουν τους μεγαλομετόχους αυτούς και τους τρέμουν. Και καλά κάνουν και τους τρέμουν, γιατί άμα σηκωθεί και φύγει ο Σαββίδης και του κάνουν καμιά κριτική επιφεύγω, θα έρθει ο Ρόμπερτ Ντενίρο της Καβάρας με το βιολίδι και θα πάρουν την ομάδα με το Βρίζα και μετά πάλι θα έχουμε τα ίδια. Και σου λέει εντάξει, μωρέ, τι να πούμε, φοβούνται να μιλήσουν. Φοβούνται να μιλήσουν. Φοβούνται να μιλήσουν οι Αριανοί που τα βρήκαν με τον Καρυπίδη. Επειδή δεν ανέβηκε η ομάδα Αλφαέθνικη για δύο λόγους. Ή τα βρήκαν με τον Καρυπίδη, δεν ξέρω με ποιο τρόπο, ή θεωρούν τώρα είναι μικρή ομάδα. Μικρή ομάδα. Αυτά να κάθεστε και να λέτε. Παρά να λέτε ότι θα έρθει ο Βιερίνια. Σιγά μην έρθει ο Βιερίνια. Φέτος. Σιγά μην έρθει φέτος. Θα έρθει 100 κιλά του χρόνου 33 χρονών, σουμάμενος, κουνάμενος, θα πάρει και κάνα 700 να πούμε και τα λοιπά, και θα πάει και στο αεροδρόμιο η Καρνίβαλη και θα χειροκροτάνε 33 χρονών παίκτη που πήρανε μετά από 15 χρόνια που το στείλαν στη Γερμανία. Αυτά να κάθεστε να λέτε. Και να κάνετε και καμιά πίεση. Δεν χρειάζεται να τον προσβάλλει στο μεγαλομέτωχο. Δεν χρειάζεται να τον κάνει παντελάκι. Δεν χρειάζεται να τον κάνει βουλινό. Δεν χρειάζεται να του πει ο λαός του και όχι ο Λούστης, ο πρόεδρος του. Δεν χρειάζονται αυτά. Θα βγείτε όμορφα και ωραία έτσι όπως έχετε εκπολιτιστεί, κόψατε τα νύχια σας, χθενιστήκατε, πληθήκατε και γίναμε όλοι μια ωραία ατμόσφαιρα γενικότερα στη Θεσσαλονίκη, φλωροποιηθήκαμε. Θα πάμε λοιπόν και θα πούμε κύριε Σαββίδη, εάν φέτος δεν πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, πότε θα το πάρει. Δυναμώστε την ομάδα με μεταγραφές σωστές, κάντε τρεις μεταγραφές μέσω επιθετικά πολύ καλές. Να πάρει η ομάδα το πρωτάθλημα φέτος είναι ευκαιρία. Αν δεν το πάρει φέτος με τον Ολυμπιακό αυτόν, με αυτές τις μεταγραφές, με αυτά τα αιματολογικά, με αυτή τη διάθεση που υπάρχει, γιατί και ο χορτασμένος κάποια στιγμή λέει μπούχτισα. Είσαι κότα. Παρακαλώ. Είσαι κότα. Ο λόγος. Μετά από όσα δήλωσε. Ποιος? Ο Σλοβάκος τεχνικός διευθυντής. Αυτό έχεις να πεις. Τι δήλωσε? Το Σάββατο. Την Παρασκευή. Τι είπε? Εμείς θέλουμε παίκτες, αλλά δεν έρχονται. Θα παραιτηθεί τότε. Άνα μπράβο, τώρα μιλάω σωστά. Από εκεί ξεκινάει το θέμα. Δικαιολογεί τον πρόεδρο. Δεν τα βάζεις στο Σαββίδη. Θα τα βάλεις πρώτα απ' όλα με αυτόν ο οποίος επαναπαύεται. Γιατί αυτός. Ο υπάλληλος κάνει αβάντα το αφεντικό. Ό,τι κάνουμε εμείς με τον Αντρώνη καμιά φορά. Διότι να. Ναι, έτσι κάνει. Ή καλύπτει το Σαββίδη στην πολιτική που θέλει να ακολουθήσει φέτος. Εγώ λέω το πιο πιθανό είναι αυτό. Αλλά λέω και το ένα και το άλλο. Και τι χρειάζεται τότε. Ναι, σωστό αυτό. Τι χρειάζεται. Συμφωνώ απόλυτα. Τι να κάνει δηλαδή, τι ρόλο να παίξει εδώ. Για πες μου. Τι να κάνει. Άμα είναι να παίρνει το εκατομμύριο που παίρνει κάθε χρόνο. Και καλά κάνει και το παίρνει. Ρε φίλε, ποιος δεν θέλει, ποιος τυφλός δεν θέλει το φως του. Και τώρα που είπα τυφλός, είμαι απαράδεκτος. Γιατί δεν έχω δώσει συγχαρητήρια στον Πυρσό. Ποιο Πυρσό? Την ομάδα 5x5, η οποία για 17 χρόνια ούτε Ολυμπιακός είναι απίστευτη αυτή. Τι είναι αυτή. Είναι ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δεν έχουν όραση και για 17 χρόνια παίρνουν το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τους βρήκα την Κυριακή. Με τυφλούς παίζουν όμως. Τυφλή με τυφλούς, ναι. Ναι. Έχει τη σφυρίχτρα η μπάλα μέσα. Τι σφυρίχτρα λοιπόν έχει? Θα πάμε μια φορά να δεις. Α, παίζουν μπάλα με τυφλή. Παίζουν μπάλα και έχει κουδουνάκι παίζουν μέσα. 17 χρόνια το πρωτάθλημα. 17 χρόνια το πρωτάθλημα. Άρα τους χειρότερη και από τον Ολυμπιακό. 2-0 κέρδισαν την Κυριακή. Ναι. Λοιπόν, και πήραν το πρωτάθλημα για 17η φορά. Μπράβο. Ποιος Ολυμπιακός μας. Και τους υποσχέθηκα, θα το αναφέρω και χτες και προχτές το ξέχασα. Άμα δεν σε κεράσουν κοκορέτσι, πού να τα αναφέρεις εσύ? Να με κεράσουν κοκορέτσι καλοκαιριάτικα. Ναι. Σκούψε ρε. Σκούψε. Έλα μωρέ. Έλα μωρέ. Έλα μωρέ. Σκούψε. Σκούψε. Γιατί αυτή η φαλάκρα είναι κρίματα. Έλα. Όταν τη βγάλεις στην παραλία. Λοιπόν. Γελά. Λοιπόν. Έχουμε διαγωνισμό τον οποίο δεν τον ανέφερα. Έχουμε διαγωνισμό τον οποίο τον ανέφερα. Μη γελάς πολίτη. Λοιπόν. Και έχουμε και Κοσμάουλου. Για χρώματα με υψηλή καλλιπτικότητα και αντοχή στο πλήσιμο, πιστοποιημένα με κλασένα, μόνο ένα όνομα υπάρχει, βάψε ό,τι θες. Μόνο Evitex, στα τρία καταστήματα Κοσμάγλου, σε ένα κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες, τηλεφωνείτε στο 23 14 80 606 ή πηγαίνετε Φιλίππο 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 ή Εθνικής Αντιστράσεως 82 στο Φίνικα. Απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Λοιπόν, εδώ είμαστε και μαζί μας ο Κλειδαράς Τέριος Πετκανίτσας, Δελφόν 101 και Μάρκου Μπότσα Γωνία. Πάτε εκεί για να κάνετε κλειδιά immobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν θέλετε να σας αλλάξει την κλειδαριά, να σας ανοίξει
αν έχετε κλειδωθεί έξω από το σπίτι, αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, οτιδήποτε άλλο. Γι' αυτό είναι ο Στέργιος Παρκανίτσας και τηλεφώνουν στο 85-27-27. Διαγωνισμός για δύο εισιτήρια συναυλία στο θέατρο Γης. Για... είναι ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ναι, ο Στόκας, ο Δημήτρης Σταυρόφας, η Δήμητρα Παπίου και ο Γιάννης Ζουγανέλης. Και τον Μάριο Τόκα είπες πριν από λίγο. Τον Μάριο Τόκα πού το θυμήθηκες? Είναι αυτός εκεί? Αν είπα Μάριο Στόκας είναι λάθος. Ναι, γιατί με πήρε ένας φίλος μου τηλέφωνο και λέει πες το όλα καμά το κόκκινο. Λέει ο Μάριο Στόκας έχει 10 χρόνια πεθαμένος. Μην τον βάλουμε εκεί ότι θα κάνει συναυλία. Πεθαμένο άνθρωπο 4 Ιουλίου. Τι σου είπε ο φίλος σου? Λέει πες το όλα καμά το κόκκινο. Έχει όνομα ο φίλος σου? Όχι, ανώνυμος είναι. Φύτρωσε σαν μανιτάρι. Ανώνυμος, εγώ από ανώνυμος δεν τα πιστεύω. Ναι, είναι βλακίες δικές σου. Επειδή δεν έχεις τον αντρισμό να πεις κάτι. Τι αντρισμό? Επειδή δεν έχεις τον αντρισμό να πεις ότι εσύ έκανες. Λες ότι πήρε κάποιος φίλος μου. Ναι, ρε, με πήρε ένας φίλος. Δεν υπάρχει όνομα για αυτό. Ναι, Δημήτρη το λένε. Επίθετο. Τι να σου πω και το επίθετο. Ναι, πες το όλα καμά το κόκκινο. Δεν υπάρχει αυτό. Ότι ο Μάριος Στόκας έχει 10 χρόνια που πέθανε. Τον έβαλε 4 Ιουλίου θα κάνει συναυλία. Ναι. Αν υπόθηκε κάτι τέτοιο είναι λάθος. Τι είναι λάθος? Τον έβαλε τον πεθαμένο να κάνει συναυλία. Εφόσον υπάθηκε κάτι τέτοιο είναι λάθος. Και λοιπόν, τέλος θα βάλεις και τον Κασατζίδη στο θέατρο. Και λοιπόν, μαζί με τη Μαρινέλα τραγουδάνε τη Μαντουβάλα, να πούμε. Αυτό τα προβλήματα που έχει με τη Μανούλα τα βγάζεις εσένα. Η Μανούλα του τι σε αυτή, ναι, ο Παΐσιος τι σου μαθαίνει. Όχι, εγώ τα προβλήματα που έχει με τη Μανούλα, γιατί εγώ λέω τα λες εσύ. Ναι. Δεν τολμάει να τα πει άλλος. Ναι. Σε τρέμει, μην τον δείρεις. Ρε, είπες το πεθαμένο θα κάνει συναυλία. Πες, ποιο είναι το πρόβλημα, άντε και το είπα. Αν το είπα, ποιο είναι το πρόβλημα? Γελάει ο κόσμος. Αν το είπε, γελάει ο κόσμος. Με τα μούτρα σου γελάει. Ας γελάει και με τα μούτρα. Για ποιο λόγο γίνεται συναυλία? Άντε, πες εσύ που ξέρεις. Θα ρωτήσω τον Μάριο Τόκα. Που θα κάνω το μέντι μου, θα πάρω μέσα. Καταρχήν δεν είπα Τόκα, είπα Στόκας. Στόκας. Ναι. Ο Στόκας ποιος είναι? Άλλος είναι. Ο Στόκας τι είναι? Τι να σου πω. Ο Μάριος Στόκας. Λοιπόν. Ναι. Αλφα με τρία. Ακούγα δίσταρα. Δεν είπα Τόκας, δεν είπα Στόκας. Καταρχήν είναι Στόκας, ορίστε. Τι λέει? Στόκας. Μάριο Τόκας λέει. Στόκας. Στόκας λέγεται. Στόκας. Ε, τώρα τον πέθανε στον άνθρωπο. Εγώ τον πέθανα. Αν είπα κάτι τέτοιο είναι λάθος. Έλα μωρέ, εντάξει. Αλλά αν υπόθηκε κάτι τέτοιο. Εντάξει, είπα κάτι. Έχει προβλήματα με τη Μανούλα. Έχει με τη Μανούλα προβλήματα. Ναι. Λοιπόν, κατανοητό δηλαδή. Ναι, γιατί ναι, μιλάει έτσι. Ναι. Να πω ότι όλα γίνονται υπό την αιγίδα του τομέα αθλητισμού της περιφέρειας για την στήριξη των Special Olympics Ελλάς. Τι είναι αυτή εδώ, η Special Olympics? Είναι οι άνθρωποι με ειδικές ικανότητες, με ειδικά χαρίσματα. Τι χαρίσματα δηλαδή? Τι χαρίσματα? Άνθρωποι για τους οποίους πρέπει να δεις πραγματικά πολλά πράγματα για να καταλάβεις. Το Υπουργείο το κάνει αυτό? Όχι, η περιφέρεια. Περιφέρεια. Περιφερειάρχη δηλαδή. Ο τομέας περιφέρειας αθλητισμού. Μάλιστα. Εντάξει. Πολύ ωραία. Λοιπόν. Άλλο. Δύο εισιτήρια, Α με 3 κενό, συναυλία ονοματεπώνυμο στο 54-344. Είναι με το να διακόψει τόσε φορέ. Εκεί έχει διακόπτη. Είπαμε ο άνθρωπο πέθανε, δεν είναι. Άλλο είναι αυτό. Λέγει. Με το να διακόψει τόσε φορέ δεν κατάλαβε ο κόσμο τι γίνεται. Ναι, ναι. Έκλεισε Λιβάγια η Εκάρα 1,7 οψιών αγοράς του χρόνου. Μπράβο. Άσε ρε βλάχο τώρα. 1,7 έδωσε ο Μελισανίδης. Αν δώσει ένα οψιών αγοράς. Ναι. Δεν θα δώσει. Οψιών αγοράς. Δεν θα δώσει. Ναι. Με τρομάζει το. Έδωσε 1,7 άμα δώσει θα λιποθυμήσει. Ναι. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Σου γεννάται η απορία μήπως όλοι αυτοί ακολουθούν μια κοινή γραμμή. Με κεσαρική τομή με γεννάται. Πες μου. Πάει το μυαλό σου ότι Μαρινάκης, ο Μελισανίδης, ο Σαβίδης και οι υπόλοιποι, ναι, έχουν κοινή γραμμή πλεύση. Δηλαδή είπανε δεν θα ανοιχτεί κανένας. Ναι. Όχι, δεν πάει. Δεν πάει το... Γιατί δεν πάει το μυαλό σου? Τι γιατί πάει το μυαλό μου? Είπανε δεν θα ανοιχτεί. Εγώ είμαι οπαδός μιας ομάδας. Εντάξει. Και έρχεται το καλοκαίρι. Ρε, θες να πούμε αλήθεια στον κόσμο, μια κορίδα. Τι αλήθεια να πούμε τον κόσμο? Ρε. Πάει το μυαλό σου ότι μπορεί αυτή κάτω σε ένα τραπέζι και κρυμμένο να είπανε παιδιά. Ναι. Δεν είναι εποχή για να ξοδεύουμε. Ναι. Γιατί όπως έλεγε πριν κάποιο. Και εμείς κύριος... γιατί ασκοτωνόμαστε στις κερκίδες το θα πει ο Άραντ. Να τελειώσω. Να τελειώσει, ναι. Αυτό ακριβώς είναι ο λόγος για να σταματήσει αυτό. Ναι. Λοιπόν. Και βγαίνει κάποιο στον Μπούζο και λέει: κοίταξε να δεις το χρόνο, λέει, αν πάρει 1 εκατομμύριο ευρώ είναι 950 με την εφορία. Ναι. Ας την κλέψει την εφορία. Τα κάνει μαύρα. Μάνα. Πρώτον, αναγκάζεται να την κλέψει. Ας ο άλλος. Την κλέψει. Αναγκάζεται να την κλέψει, ναι, με τέτοια νούμερα. Ναι. Δεν μπορεί να πληρώνει 2 φορές τα λεφτά. Ναι, αλλά όμως ο παίχτης, επειδή έχει να κάνει εδώ στην Ελλάδα με απατεώνες, ναι, έχει με άρθρα 44, άρθρα 99, σωστά, σωστά, στοχεύσεις κτλ. Ναι. Οι κομμουνιστές βγάλανε αντιεργατικούς νόμους κτλ. Ναι. Σου λέει, εγώ να έρθω να τα πάρω μαύρα τα λεφτά. Κάνω ιδιωτικό συμφωνητικό. Ναι. Σε, αυτό το βρωμότοπο εκεί πέρα, υπάρχει περίπτωση τον εργάτη που είναι ο ποδοσφαιριστής να τον καλύψουν? Να του φάνε τα λεφτά. Υπήρχαν και άλλοι ποδοσφαιριστές οι οποίοι υπογράψαν. Υπάρχει ξένος, ναι, ποδοσφαιριστής που έχασε τα λεφτά του. Και ξένος και Έλληνας. Για μαύρα. Τα μαύρα.
Δεν μπορώ να σου μιλήσω για μαύρα. Ούτε και εγώ μπορώ. Έρχεται σε μια ομάδα ο άλλος και λέει. Έχεις δίκιο. Β' Εθνική. 200 μπροστά και 200 από πίσω. Πάντα από πίσω. Εννοείται. Τελείωσε. Συμφωνούμε. Γιατί να έρθω εγώ εδώ πέρα. Ρε, σωστά μιλά. Την πληρώνει. Γιατί σε ένα κράτος το οποίο σε κλέβει πρέπει να μιλήσει. Δηλαδή μαύρα, το να έχει μαύρα χρήματα είναι και θέμα εμπιστοσύνη. Σωστό. Έτσι. Σωστό. Και επειδή η εμπιστοσύνη. Όταν μιλά σωστά, εντάξει. Και τσαρέ σωστό και συναλλαγή κάνει δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Λοιπόν, δημιουργείται κατάσταση. Είσαι ο μόνος που κατάφερε να κάνει τι? Γραμμή στο μάγουλό του. Τι φλάκα. Γραμμή. Δηλαδή είναι με στυλό. Μελάνι. Εντάξει. Δεν υπάρχει αυτό πλά. Παίρνω καινούργια μπλούζα να την κάνει κάποια μολυφιά, κάτι παπούτσια, τα πατήσει να τα κάνει. Άντε λες ψηλά καπέλα, θα μην πω το άλλο. Πώς κατάφερες τώρα, σαν τα μωράκια που πιάνουν πρώτη φορά μολύβια, να κάνεις μια γραμμή εδώ πέρα στο μάγουλο. Περνάω κλιμακτήριο ρε κόκκινε και παλιμπαιδισμό. Δεν παίρνει ένα κλιμακτήριο. Ναι. Παλιμπαιδισμό έχεις πάντα. Ναι. Αυτό το υπογράφω, σε ξέρω, ναι. 48 χρόνια, ούνα φάτσα, ούνα ράζα. Ναι, ναι. Δεν άλλαξε ποτέ. Ναι. Εντάξει, όποιο σε κατηγορήσει και αυτό είναι αδερφή. Εντάξει, δεν έχω κουσούρι, τι να κάνω. Έχω δεν είναι κουσούρι. Κουσούρι, τι. Βλαμμένο είσαι. Ναι, το βλαμμένο δεν είναι κουσούρι. Όχι, δεν είναι κουσούρι. Δεν είναι κουσούρι. Σε ειδική περίπτωση βλαμμένο. Με πήρε από την ΕΠΟ, φίλο μου. Πάλι φίλο. Ναι. Κατηγορέα φίλο. Κάτσε, ρε, περίμενε. Και μου είπε ότι ο Άρης δεν θα πάρει αδειοδότηση. Ναι, μου το θεωρήσαν και εμένα. Το θεωρεί δεδομένο. Αυτό πώ το μεταφράζει τώρα. Τράτζικ. Transit, for transit. Tragic. Τι το transit. Τραγικό. Τραγικό. Tragic είπα. Transit άκουσα εγώ. Καλά, ο καθένας ζει. Ό,τι θέλει να ακούει. Transsexual μπορεί να ακούσει εσύ. Δηλαδή, με 45 βαθμούς Κελσίου δικαιολογείς. Ακούμε για τον Ηρακλή, έτσι δεν θα πάρει ο Ηρακλής. Και βγαίνει πληροφορία σήμερα μέσα από την ΕΠΟ από κάτι ρουφιάνους δικούς μας. Ότι δεν παίρνει. Εδώ και τρεις μέρες το έχω ακούσει. Δεν με πήρε κάποιος από την ΕΠΟ. Εμένα σήμερα. Βλακία δεν θέλω να λέω. Ένας του ποιότης ο οποίος είναι μέσα στην ΕΠΟ. Εντάξει, κατάλαβα. Λοιπόν, το έχω ακούσει πριν από τρεις μέρες. Δεν υπάρχει μαντήλι να κλάψει. Ωραία, πάρε λοιπόν να σου δώσω ένα κατοστάρικο. Πάω στο φίλο σου για βόλτα. Τον Καρυπίδη. Πάρε τον Καρυπίδη, πάρε ένα κατοστάρικο. Πού να τον πάω. Πάντω να για ένα ψαράκι. Φρέσκα ψάρια. Πάντω να λίγο για φρέσκα ψάρια. Να σου πει γιατί δεν παίρνει να διοδότηση. Πάρε τα ρε παιδί μου, τον πάρει μια βόλτα το δωράκο. Δηλαδή, γιατί κερνάς, μου κάνει το μάγκα. Κερνάς. Το κερνάω, ρε, ένα τραπέζι. Το κερνάω έτσι για τον Άρη, γιατί εμεί τον αγαπάω. Πολύ τι. Με συγχωρείς, μπες. Τον αγαπάω τον Άρη, ναι ή όχι. Ναι. Πες το, ναι. Λοιπόν, ορίστε, πάρε 100 ευρώ επειδή δεν έχει. Και επειδή ένα 50 χεραπτό καλύτερη... 8 χρόνια στο παντελόνι του, καλύτερο... το οποίο το έβγαλε, έκλαιγε. Έκλαιγε. Όχι ο ραπτόπουλο, το 50 έκλαιγε. Silver alert, θα βγει του. Έχασα τον παπά μου. Η τραγικότερη δήλωση που έχει κάνει για τον Άρη στο σημερινό ρεπορτάζ την έχει κάνει ο Σάββας Παντελίδης. Του οποίου έγινε μία πρόταση, λέει, από τον τέλος πάντων τεχνικό διευθυντή που δεν έχει υπογράψει ακόμα. Άκου τι είπε. Λέει ρε παιδιά, λέει, κοιτάξτε να δείτε. Πέρασα, λέει, μια χρονιά στον Ηρακλή, λέει, τραγική. Δεν είχαμε λεφτά, ανοργανωσία κτλ. Πρόβλημα ρευστού κτλ. Να περάσω, λέει, και άλλη χρονιά. Δηλαδή, λέει ο άνθρωπος, είναι τα πράγματα έτσι όπως τα παρουσιάζουμε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δυσάρεστα. Ναι. Προπονητής δεν έχει έρθει, προκαταβολή δεν υπάρχει να δοθεί προπονητής. Παίκτες δεν έχουν έρθει, προκαταβολής δεν υπάρχουν. Ναι. Άνοιγμα μικρό έχει ομάδα για την Τζιμπούρ, Μιμπούρ, κάτι ταυλαρίδες, ιστορίες κτλ. Έχει κάτι ανοιγματάκια. Ο Τάτος θέλει να φύγει να πάει να παίξει καμιά Κύπρο. Πρόβλημα αυτό. Ναι. Οπότε αδειοδότηση μαθαίνουμε από την ΕΠΟ, δεν παίρνει ο Άρης κτλ. Οπότε τι έγινε, δεν ανεβαίνει ούτε το χρόνο. Από το έχω την πληροφόρηση ναι. μέχρι το θα το δούμε μπροστά μας. Εντάξει. Ναι, να εντάξει. Σε καλύπτουμε αυτό που ναι, η σχέση μας με το κοινό ποια είναι. Έμαθα σήμερα αυτό το πράγμα. Έμαθα, ας πούμε, πριν τρεις μήνες ότι ένας Λετωνός θέλει να γραπώσει, να πούμε, την Τσόρτζια και τον άλλον. Δεν μπορεί ναι. ο Λετωνός τώρα γιατί είναι πιο. Λέω, η ιστορία. Το έμαθα, το είπα. Ιστορία... Γιατί το πες, γιατί το έμαθες, γιατί αυτό και ο Λάσκαρης και η κυρία Τσόρτζια. Τι κυρία ρε με τους τόνους εκεί. Γιατί απαγορεύεται να τρως τόνο. Και βγάζει και ανακοίνωση η ΚΑΕ Άρης. Στήριξη, λέει, στον. Πώς το λένε, στον κύριο Λάσκαρη. Πιάσα τσιγάρα μου λίγο. Το στήριξη τι σημαίνει. Το στήριξη σημαίνει δύο τινά. Εάν εσύ ρε φίλε Λάσκαρη. Κούλα μακούς! Ναι. Πολύ κολόπεδο Κυριάκος Στρατόπουλος. Εάν με βάζεις εμένα 1.000.000 μέσα, γιατί να σε στήριξω εγώ με ανακοίνωση. Δεν τρέπεσαι. Ή θα θέλω να υποφεληθώ το χρυσό μάγουλό σου να το φιλήσω και να πάρω σκόνης. Καμιά πλάκα από το μάγουλο. Ναι. Ή θέλω να μάθω τι τσιγάρα καπνίσεις να στα φέρνω εκεί πέρα στην Μπουζού. Όπου και να πάει ο άνθρωπος. Τι στήριξε ανακοίνωση ήταν αυτή ρε απίθανη. Στηρίζεται τι. Το στηρίζεται με ποιο σκεπτικό το στηρίζεται. Αντί να του πείτε φέρτε τα λεφτά εδώ πέρα ρε. Ό,τι έχει απομείνει εκεί πέρα να ξεχρεώσουμε. Να την πάρουμε τζάμπα την ομάδα εμείς να κάνουμε τους μπρούκλιδες. Θέλω να μου λύσεις μια απορία. Ό,τι θες να σου λύσω. Σταυρόλεξο απορία, ό,τι θες.
Σταυρόλεξο δεν είμαι καλό, ποτέ δεν ούτε είμαι. Ούτε κι εγώ είμαι, αλλά άμα ζοριστώ το βγάζω. Λέγε, τι θέλετε να μου. Α, τι. Εγώ τι? Θα γυρίσω στις λύσεις. Λέγε, λέγε. Μπορώ. Το θέμα για μένα το μείζον, το σοβαρό τώρα. Ποιο είναι, τι. Και άμα θες, γιατί έχουμε και οικογένεια και τέλος του μηνός θα μας κυνηγάει, θα φωνάζει ο Παύλος, δεν κάνετε νούμερα, δεν φτιάχνετε. Λοιπόν, μπουτάρης, σκουπίδια. Σκουπίδι, ναι. Μπουτάρης και σκουπίδια. Σκουπίδια, ναι. Λοιπόν, βγήκε ο μπουτάρης, ναι, και είπε, ξέρεις ότι με τον μπουτάρη δεν είχα καλές σχέσεις, ούτε έχω. Πασοκίζετε και οι δύο, δεν έχετε. Ούτε έχω, αλλά... Ναι. Μου αρέσει ένα πράγμα, ξέρω ότι εκεί είναι από την τρέλα του, δεν πήγε να βγάλει χρήματα, επιτυχημένος επιχειρηματίας είναι, την τρέλα του κάνει. Έκανε κάτι το οποίο μου άρεσε. Τι εμένα, σαν Γρηγόρη. Τι σε έκανε, Γρηγόρη. Δηλαδή, οι υπάλληλοι του Δήμου Καθαριότητας, ναι, ναι, για λόγους που πιθανόν δικαιότατα κάνανε απεργία. Ναι, μάλιστα. Λοιπόν, αποφάσισαν να μην. Σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Θεσσαλονίκη. Ναι, ρε παιδί μου, πάρ το γρήγορα. Και βγαίνει ο Μπουτάρης και λέει σε ιδιωτική εταιρεία. Ή τα μαζεύεται ή τα παίρνει ιδιωτική εταιρεία. Πολύ ωραία. Δεν βγαίνει δουλειά. Δεν βγαίνει, ναι. Από τη στιγμή που η πράξη πίεση των εργαζομένων αυτό μπορούν, αυτό κάνουν, είναι θεμητή, δεν είναι εξίσου θεμητή. Και μαγιά η απόφαση του Δημάρχου. Το έκανε ο Δήμαρχος. Έφερε ιδιώτη. Όχι, του είπε ή τα μαζεύεται ή βγάζω ιδιώτη. Ναι. Που σημαίνει. Το θεωρείς μαγιά του ή βλακεία του. Τι γνώμη σου. Θα σου πω. Εγώ σαν αυτόπλο. Σαν πολίτη. Σαν πολίτη αυτή. Που βγαίνει από το σπίτι του και βρωμάται τα σκουπίδια, ναι, κτλ. Πολύ ωραία. Έμαθα, ναι, ότι το κόστος για να μαζευτούν τα σκουπίδια. Είναι, 200 ευρώ, είναι 80 ευρώ ο τόνος για τον ιδιώτη, 200 για τον Δήμο. Άρα εγώ. Γιατί τι με συμφέρει σαν πολίτη. Γιατί να μην έχω τον ιδιώτη. Ρωτάω όμως τώρα. Για πες. Γιατί θέλω να είμαι δίκαιος με όλους. Ναι, να μην αδικήσω. Για τον κάνω τον άλλο. Αφού είναι ρωτάω. Ο ιδιώτης. Ναι, για ρωτά. Με τον ιδιώτη είναι δεδομένο τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Γιατί με τον άλλον είναι καλά. Γιατί μέχρι τώρα δεν μαζευόταν τα σκουπίδια κανονικά. Τι μαζευόταν. Δεν μαζευόταν τα σκουπίδια. Εσύ τι λες, ότι... Θα μειωθούν με τον ιδιώτη τα δημοτικά τέλη. Δηλαδή αν τα πάρει ιδιώτης. Ναι. Θα τα πάρει τα λεφτά ο ιδιώτης ή θα ωφεληθούμε και εμείς. Ποιο είναι να πάρει τα λεφτά. Ρε φίλε, όλα αυτά τα χρήματα, ναι, είναι μέσω των δημοτικών τελών που πληρώνουμε κάθε μήνα. Ωραία. Γιατί εντάξει, να πληρώνω δημοτικά τέλη. Ας τα πληρώνω στον ιδιώτη. Λιγότερα. Σου διάβαζα χτες σε ένα και τον Καβαλιώτη, ναι, κάτι απλό το οποίο αν έχεις μια λουδάκι το καταλαβαίνεις. Ο Καβαλιώτης γιατί δεν έχει μια λουδάκι. Δεν έχει μια λουδάκι. Γιατί θύμωσε κιόλα. Ναι. Που είπα ότι έχουν 1 εκατομμύριο ευρώ κέρδος. Πού θες να χάσει τον Καβαλιώτη εκεί στο όφελο που είναι. Αυτός αντί ο νευρικός να πληρώνει δηλαδή. Φράς τον Καβαλιώτη με τον Μπουτάρη, τι είναι, ποιο είναι το θέμα σου. Εάν ο ιδιώτης. Είπες γιατί να δίνω εισφορές. Σου λέω γιατί δεν έχεις πλεόνασμα πουθενά αλλού. Γι' αυτό δίνεις εισφορές. Ναι. Ρωτάω λοιπόν, ναι, αν θα ωφεληθεί ο Δήμος από το σκουπίδια και μειωθεί η τιμή του τόνου από τα 200 ευρώ πάει στα 80 με τον ιδιώτη. Ωραία. Θα μειωθούν τα δημοτικά τέλη τα δικά μου και τα δικά σου. Ή θα παραμείνουν τα ίδια και θα τρώνε άλλοι με χρυσές μασέλες. Άλλο σε ρωτάω. Λογική η απορία μου. Ναι, άλλο σε ρωτάω. Δηλαδή εγώ θα ωφεληθώ σε κάτι. Άλλο σε ρωτάω. Ναι. Με τον ιδιώτη εγώ θα έχω αυτό το χάλι με την απεργία, ναι ή όχι. Δεν το ξέρω. Δεν θα το έχω. Αν ο ιδιώτης μείνει απλήρωτος θα το έχεις. Τι θα το έχει. Όπως πολλά δημόσια έργα δεν πληρώνονται και δεν προχωράνε, ναι, αν δεν πληρώνει το ιδιώτης, ναι, είναι λογικό να παραμένει η κατάσταση τραγική. Και τι να κάνω τώρα, να χαλάσω την εκπομπή μου για τον ιδιώτη και τον άλλον. Είναι πρόβλημα αυτή. Να κάνω κοινωνική πολιτική. Είναι πρόβλημα αυτή τη πόλη. Πρόβλημά μου είναι. Δεν μυρίζει, δεν βρωμάει έξω. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν υπάρχει ελπίδα. Είναι πάρα πολύ ωραία που βρωμάει. Όχι, δεν είναι πάρα πολύ ωραία που βρωμάει. Πάρα πολύ ωραία, σου λέω, συνέχισε. Είναι πρόβλημα. Ναι. Ρωτάω, εσύ σαν κάτοικος, πολίτης που έχεις, μεγαλώνεις παιδιά, οικογένεια στην, ναι, πόλη. Ναι. Λοιπόν, με ποιον είσαι, με τον Μπουτάρη που λέει ή τα μαζεύεται ή βγάζω ιδιωτική εταιρεία ή με τους υπάλληλους του Δήμου της Καθαριότητας οι οποίοι λένε σαν εργαζόμενοι ότι πρέπει να δικαιωθούμε κι εμείς. Να πάνε οι υπάλληλοι του Δήμου, ναι, στον ιδιώτη και να πάρουν να δουλέψουν στον ιδιώτη. Εσύ λες ότι υπάρχει περίπτωση να του δώσει τα ίδια χρήματα. Να του δώσει λιγότερα. Τι με νοιάζει εμένα. Γιατί εγώ ως ιδιώτης τόσα χρόνια τι έπαιρνα. Όσα έπαιρνε κάποιο ο οποίο δούλευε στο δημόσιο. Όπως δεν νοιάζει εμένα τι παίρνει ο άλλος στο δημόσιο, δεν νοιάζει και ο άλλος για μένα. Είναι εύκολο να τα μηδενίσεις. Θα κάνω εγώ μισό λεπτό. Θα κάνω εγώ τώρα το συνδικαλιστή στους υπαλλήλους του Δήμου. Πρέπει να του κάνω. Ποιο? Πρέπει να κάνω δηλαδή αυτό να κερδίσω σαν ακροαματικότητα να κάνω τον καλό. Στους εργάτες για να πάρω ένα 1% παραπάνω, αυτό όχι, να κάνω. Όχι, ρε. Στο Βέλγιο ποιος μαζεύει τα σκουπίδια. Δεν σώζεσαι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Στο Βέλγιο. Για πράγματα που δεν γνωρίζω. Ποιος τα μαζεύει. Δεν γνωρίζω πραγματικά. Στην Αγγλία ποιος τα μαζεύει. Αυτό που γνωρίζω. Ναι, ποιος τα μαζεύει. Αυτό που γνωρίζω, ναι, ποιος τα μαζεύει. Είναι ότι σε πολλά κράτη του εξωτερικού, ναι, τα σκουπίδια είναι, είναι πηγή ενέργεια, ανακυκλώσιμα και πολλά ακόμα. Η φιλοσοφία ποια είναι. Εμένα, εγώ είμαι υπέρ τη ιδιωτική πρωτοβουλία.
το κράτος. Είσαι καπιταλιστής δηλαδή. Δεν ξέρω τι είμαι. Χαρακτήρισε με όπως θες. Δεν σε βρίζω, ρε. Θεωρώ το κράτος αντίπαλό μου. Ναι. Είναι. Ναι. Σε όποια δημόσια υπηρεσία έχω πάει, έχω ταλαιπωρηθεί. Σε όποιο δημόσιο νοσοκομείο. Σκέψου τι αποθυμένο σου έχει αφήσει. Κάτσε ρε κόκκινε. Σε όποιο δημόσιο νοσοκομείο και σε όποιο δημόσιο φορέα έχω πάει, έχω ταλαιπωρηθεί. Ναι. Θα ήθελα να δείρω τους υπαλλήλους, τους γιατρούς, τις νοσοκόμες κτλ. Όταν πήγα στον ιδιωτικό τομέα, δεν είχα κανένα πρόβλημα με κανέναν. Άρα εγώ είμαι υπέρ του ιδιώτη. Σε όλα τα επίπεδα. Η ΔΕΗ ιδιωτική. Το νερό ιδιωτικό. Οι τράπεζες ιδιωτικές. Τι θέλεις. Ποιο θες. Τα σκουπίδια ιδιωτικός. Αυτή είναι η τοποθέτηση η δική μου. Το κατάλαβες το έργο. Mm-hmm. Τον άκου εγώ να πληρώνω κυπουρό σε νοσοκομείο που δεν έχει κήπο. Το έχω δει το έργο. Ναι. Οπότε είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Το κατάλαβες. Λες δηλαδή μπροστά στη ρεμούλα και τη λιγούρα που υπάρχει στο δημόσιο. Σε όλο το δημόσιο κλέβουν. Ναι. Στις ιδιωτικές εταιρείες δεν φοβάσαι ότι μπορούμε κάποιον άλλο τρόπο έμεσα να βγάλουμε κάποια άλλη. Δεν φοβάμαι. Γιατί εκεί υπάρχει αξιολόγηση. Αν πάω στην Air Sport και με βάλει το συνασπισμό, πώς το λένε, είναι. Δεν σε ενδιαφέρουν τα νούμερα. Κάτσε ρε, περίμενε. Και έχω 2% θα παίρνω 1500 ευρώ το μήνα. Ναι. Αν έρθω εδώ και κάνω 2 ευρώ. Ο 2%. Έχει, 2% θα σου δώσει μια παντοφιλιά. Έχει ένα πόδι 48 νούμερο παπούτσι ο 150 μέτρα από θα με τραβήξει ένα κλωτσίδι και θα βρεθώ. Και με το δίκιο του. Και με το δίκιο του. Άρα λοιπόν είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Και όταν έκλεισε η ΕΡΤ και τα λοιπά, δεν είχα στεναχωρεθεί. Όχι, εγώ στεναχωρέθηκα. Εγώ καθόλου δεν στεναχωρέθηκα. Μπορούσε να πέσει μαύρο. Όχι. Να πάνε όλοι αυτοί και να γίνουν ιδιωτικοί υπάλληλοι. Εδώ ξεχνάς κάτι βασικό. Δεν ξεχνάω τίποτα. Άκου να δεις. Σου μιλάω πώς. Βρε, τα ακούς τα έργα. Η ΕΡΤ και η ΜΕΡΤ. Σε κάποια είσαι. Μην τα βάζεις όλα σε μένα. Είμαι Πασόκ, εγώ έρχεται το Πασόκ. Με παίρνει η ΕΡΤ. Είσαι ένα κακομαθημένο παιδί. Μια χαρά είμαι. Τα βάζεις όλα σε ένα σουκάλι. Μια χαρά. Δεν παίρνουν όλα σε ένα σουκάλι. Μια χαρά τα βάζω. Είναι άλλο ο Τετζής, άλλο ο Δεϊτζής, άλλο ο Σκουπιδιάρης, άλλο ο υπάλληλος της ΕΡΤ. Η ΕΡΤ είναι η φωνή της Ελλάδος σε όλη την Ιφίλιο. Τι λέει, ρε. Εγώ δεν λέω να δουλεύει όπως δουλεύει. Ναι, ναι. Αλλά δεν μπορεί να την έμεση και άμεση διαφήμιση που έχεις προς το εξωτερικό. Κόκκινε. Να την κλείδεις μόνος. Κόκκινε, σου. Άκουσέ με. ΕΡΤ, ΜΕΡΤ, ΧΕΡΤ. ΔΕΗ, ΟΤΕ. Εφορίες, τράπεζες. ΚΕΠ, ΜΕΠ. Τι θες. Σκουπίδια μου πήδια. Είμαι υπέρ του ιδιώτη. Το καταλαβαίνεις το έργο, ναι ή όχι. Okay. Εσύ θες να κάνεις με για το θέμα των σκουπιδιών. Το συνδικαλιστή κάνει ό,τι θέλει. Κάλυψε με το θέμα των σκουπιδιών. Λύστο το θέμα. Εσύ αν είσαι, σε φωνάζει ο Μπουτάρης και σου λέει Ραπτόπουλε. Μαζί με τον άλλον τον ηλίθιο, κάθε μέρα μιλάτε με κόσμο. Ναι. Τι γνώμη έχεις, παιδί. Ιδιώτης. Ιδιώτης. 100%. Και ακόμη και αν δέχονται και μειώσεις μισθών οι. Τι με νοιάζει εμένα, ιδιώτης κατευθείαν. Ιδιώτης. Ιδιώτης, ναι. Χωρίς να σε ενδιαφέρει πόσες οικογένειες μπορεί να πεινάσουν. Γιατί να πεινάσει, δεν μπορεί να δουλέψει. Δηλαδή, εγώ πείνασα, α πούμε, 30 χρόνια δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα, πείνασα. 30 χρόνια. Τι βέκος, θα γίνει κι άλλος βέκος. Τι με νοιάζει εμένα, ρε. Μάθατε όλοι τώρα διορισμός. 200 αυτά νοσοκομεία, αργόσχολοι. Απαράτα με φύγε, ρε. Βουλιάξατε την Ελλάδα, την κάνατε σαν τις μούρες σας, τις χοντρές. Μπερδεύτηκε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους αδερφούς. Δημόσιο σας να πούμε. Σκάσε. Άντε από εκεί πέρα. Σκάσε ιδιώτης. Να πω... Θες άποψη ιδιώτης. Πάει, τελείωσε. Άντε τώρα. Όταν θες, τι λες μια χαρά. Μη μακρηγορείς, μη το τεντώνεις. Χειρότερος από μένα γίνες. Λοιπόν, μαζί μας οι αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 7ο. Στο 7ο, είδες. Οι οποίοι φροντίζουν. Τι γελάζεσαι, Θανάση. Κάντο σποτάκι, τι να κάνουμε. Λοιπόν, οι αδερφοί Κωνσταντινίδη, οι οποίοι φροντίζουν για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας, τώρα που έχει καταργηθεί το μέτρο της απόσυρσης του αυτοκινήτου, εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να τηλεφωνήσετε στο 18133 έχοντας μπροστά σας μόνο την άδεια κυκλοφορίας του αυτοκινήτου. Θα σας δώσουν την καλύτερη λύση και φυσικά την καλύτερη τιμή, οπότε για οριστική διαγραφή, αδερφοί Κωνσταντινίδη στο 18133. Ο διαγωνισμός για την στο θέατρο Γης στις 4 Ιουλίου είναι σε εξέλιξη για μαχαιρίτσα, στόκα, σταρόβα, παπίου και ζουγανέλη. Γράφετε α3, αφήνετε κενό τη λέξη συναυλία, το ονοματεπώνυμο και το στέλνει στο 54344. Είναι για ιερό σκοπό και όταν μιλάμε για special Olympic είναι ακόμη πιο ιερό. Οι δύο που θα κερδίσουν θα πάνε εντελώς δωρεάν, αφού θα κερδίσουν εισιτήρια μέσα από το διαγωνισμό του Μετρόπολης. α3 κενό, συναυλία, ονοματεπώνυμο στο 54344. Απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά.
Λοιπόν, εδώ είμαστε στους 95,5 των FM. Πάντα ακούτε τις Κακομοίρας και τα τρία εντάρια είναι ελεύθερα. 9.55 γίνονται το μήνυμά στο 54.340. Για τη δεύτερη ώρα που είναι προσφορά από την Hyundai Εσκιάδης Μπαλοδήμος στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, όπου μπορείτε να πάρετε το Hyundai Tucson από 18.990. Απίστευτο, μοναδικό, καταπληκτικό. Είχαμε την ευκαιρία να το δοκιμάσουμε, να το οδηγήσουμε. Πάτε να το κάνετε και εσείς στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθηνών, τώρα που άνοιξε και ο κόμβος και είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Μάθετε περισσότερα τηλεφώνοντας στο 2310-596-690. Αλφα Μητρία Κενό Συναυλία, ονοματεπώνυμο στο 54-344 για τη συναυλία των Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, Μπάμπη Στόκα, Δημήτρη Σταρόβα, Δήμητρα Παπίου και Γιάννη Ζουγανέλη. Για εσάς. Παπίου, πού την ξεθάψα. Πού την ξεθάψανε. Ναι, τραγούδαγε μέχρι τώρα, δεν την. Λοιπόν, ο φίλος, ναι. ο Δημήτρης, ο Ήφα. Ο Ήφας, ναι. Θέλει να δώσει τα ραντεβού να πλακωθείτε. Τι θέλει να κάνουμε. Έτσι γράφει. Ας έρθει να με βοηθεί. Ραπτόπουλο. Αρφίλε ραντεβού. Ο άνθρωπος με όνομα επίθετο κανονικά. Και άμα πάρω το σφύρι και του δώσω μια στο κεφάλι και του πάω στο κρανίο, εγώ τι θα γίνει. Λέει ένα ραντεβού γιατί λέει ο Λέσο ότι είσαι ότι πλακώνω. Και λέει, νέο παιδί είναι. Εγώ έχω ένα ρόπαλο. Θες να έρθει να με βρει. Ορίστε. Ναι. Δεν σε προσβάλλει. Σοβαρό. Άμα του ανοίξω το κεφάλι. Ραπτόπουλε, θέλω να κλείσουμε ένα ραντεβού να πλακωθεί. Έλα, να με βρει. Πιερικό αστήριο, μάλλον. Άντε, τελείωνε, ρε, σαλιάρι, τελείωνε. Σαλιάρι, σε ενοχλεί. Άντε, τελείωνε. Τι να με ενοχλεί, το σκατώ να με ενοχλεί σε μένα. Μπορεί να σε δει. Πώ θα με ρωτήσει, του βγάλω ένα περίστροφο, του δώσω μια. Πώ θα με δει. Έτσι θα με δει. Τι πλάκα κάνει, ρε κόκκινη. Αν τράβε το κόκκινο. Και άμα σε δει. Α με δει, αν μπορέσει και με δει, α με δει. Άμα σε δει. Μακάρι. Φοβάσαι. Θα φοβηθώ. Τι να φοβηθώ, ρε κόκκινη. 900 Ηρακλήδη ήρθαν απάνω μου. Και έτρεχε μαζί με άλλου για να με σώσει. 900 ήρθαν. Με άλλου έτρεξα. 900 άτομα ήρθαν. Με άλλου έτρεξα να σώσω. Εσύ, θυμάμαι, κάτι χέρια θυμάμαι πάνω μου ερχόταν. Άστο τώρα. Ποιο θα σταμάτησε. Εσύ, αφού κότα είναι. Αφού κότα είναι. Πάνε στον κόσμο, θα φτάνει. Καράφλα, εσύ, όπω φαίνεται, έχει λεφτά για να πα σε κλινικέ. Εμεί που είμαστε βατήρια πάμε στα νοσοκομεία. Λέω 882. Ρε φίλε, ελληνικά μιλάω. Στο νοσοκομείο τα τελευταία χρόνια όταν πήγα, μπελάβρικα. Αναγκάστηκα να πάω στην κλινική. Έχω λεφτά, δεν έχω λεφτά. Να προλάβω. Απάντησε. Ναι. Αντί να κοιτάμε να φτιάξουμε τα στραβά, κοιτάμε να χάσουμε διπλανού τα λεφτά του. Λε και είναι ο δημόσιο υπάλληλο εχθρό. Και ο κοινωνικό καλυμμένο καλά κρατεί. Λέει φαγωθείτε, γελάνε. Λοιπόν, άκου εδώ τώρα, σου πω εγώ το έργο. Έχω νιώσει bullying τη δεκαετία του 90 και του 2000 από δημόσιου υπαλλήλου. Μια συμπεριφορά απαράδεκτη. Ήφο στα 400.000 καρδιναλίων και η φάκη. Θα ρίξει και είσαι ο ταπεινός θαυμαστής του και αυτή είναι η Βουγιουκλάκη στην ταινία, ξέρω εγώ, η Αρχόντισσα και ο Αλίτης. Άστε τα σάλια τώρα. Τοποθετήθηκα. Είμαι υπέρ της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Εσύ τώρα θες να κάνεις δημόσια σχέση. Εσύ μπορεί να είσαι ένα. Εγώ δεν είπα κάτι. Θες να κάνουμε το μήνο δημόσια σχέση. Δεν έκανα δημόσια σχέση. Άντε ρε τράβα στον κόσμο, ρε. Τελείωνε. Τοποθετήθηκα επίση. Δίνεις και διαταγές. Πάνε στον κόσμο και 13 είναι. Κάνα τέταρτα περιμένουμε. Παρακαλώ. Άντε, καλημέρα. Άντε γίνα μισή κιόνη. Έλα, φίλε. Έχει δίκιο σήμερα ο Κώστας, εγώ πιστεύω. Γιατί, ποιος διαφωνεί μαζί του. Και για το ιδιωτικό. Γενικά μιλάω, ρε Κώστα, δεν είπα για σένα. Όχι, δεν σε είπα και, και για το ιδιωτικό τομέα και για το ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Για το ΠΑΟΚ έχει δίκιο. Ότι κοτεύουν να κάνουν μια κριτική στο Σαββίδι να κάνουν δύο μεταγραφές. Γιατί. Αυτό σου λέω. Γιατί, ρε φίλε, ο Ραπτόπουλος τι κριτική του κάνει, για πες. Αυτή η κότα δίπλα μου τι κριτική σου κάνει. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Όχι, ρε, λε και αυτό του κάνουν κριτική. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Γιατί είμαι εγώ. Εσύ είναι δημοσιογράφος ο Ραπτόπουλος για να κάνει κριτική. Γιατί είναι ποδοσφαιρά άνθρωπος είναι. Έχω μεγαλύτερη απέτηση από τον Κώστα. Ρε εσύ, εδώ οι παοξίδες δεν μιλάνε. Εδώ οι ίδιοι οι παοξίδες δεν μιλάνε. Δεν μιλά, αυτό του λέω. Πριν 20 χρόνια θα πηγαίναν στα κάγκελα και θα ουρλιάζανε. Αυτό λέμε. Και τώρα είναι με τα iPhone και γράφουν στο site τη σελίδα του ΠΑΟΚ και τους κάνουν μπλοκ από εκεί πέρα. Εσύ τι ομάδα είσαι, ρε φίλε. ΠΑΟΚ είναι. Τι θα με ρε σηκώκινε. Ηρακλής, τι δάνε. Σιγά μην είμαι και Γάλλο. Γιατί σε βρίζαμε. Όχι, ρε, σου λέω όμως. Ναι, εσύ τι κάνεις, δηλαδή, δίκιο, που λες ότι έχει δίκιο. Εσύ τι κάνεις. Εγώ τι να κάνω. Για τον δηλαδή, εαυτό σου μπορεί να μιλήσεις. Μόνος μου να ουρλιάζω. Ρε φίλε, δεν υπάρχουν άλλοι χιλιόμισε και σένα. Όχι, ρε, άλλος που έχουν το ίδιο και το άλλος είναι ο άνθρωπος. Οργανωμένοι οπαδοί. Παλέμαχοι. Δημοσιογράφοι. Πού είναι η ιδιοκτησία, πού είναι. Γιατί φαίνεις στο δικηγόρο, το φίλο. Αυτό του λέω, το βοηθάω. Το φίλο ρωτά. Δεν τα βάζω με το φίλο. Ναι, κουβέντα κάνουμε. Μπράβο. Ναι. Οι οργανωμένοι δεν το κάνουν. Οι οργανωμένοι που είναι. Εσύ που λες τέχνης δεν το κάνει. Εσύ που λες Ραπτόπουλο να πιάσει το στόμα. Ναι.
Τι μπορείς να κάνεις για να αλλάξει το, η κατάσταση. Δεν μπορεί μόνος του σου λέει να κάνει. Αυτό θέλω να πει. Εγώ λέω τι πρέπει να γίνουν όλοι. Εγώ τι θα κάνω. Όλοι. Εγώ λέω την άποψή μου τι πρέπει να κάνουν όλοι. Φίλε, άποψη όλοι. Έχουμε όλοι και την καταθέτουμε. Αυτό σου λέω. Το θέμα, να σου πω κάτι. Με πήρε κάποιος παππούς πριν από την εκπομπή για να μου πει για το δίχρονο εγγόνι του το οποίο έχει πρόβλημα καρδιάς. Λοιπόν, και πρέπει να πάει στην Αμερική να εγχειριστεί. Ζήτησα να επικοινωνήσει. Λοιπόν, ζήτησα στοιχεία για να ξέρω τι λέμε και πώς θα κινηθούμε για να μάθουμε για να μην δεσμευτούν χρήματα από λογαριασμούς κτλ. Πάνε ρε πιο γρήγορα, ρε. Αυτό τι σχέση έχει με τον Πάο Γρηγόρη τώρα. Τι σχέση έχει με τον Πάο Γρηγόρη. Όλο αυτό θα γίνει οργανωμένο. Συγγνώμη λίγο. Όλο αυτό θα γίνει οργανωμένο και σωστά. Εσένα σε καίει με τον ΠΑΟΚ το ότι ο ΠΑΟΚ βαδίζει στραβά. Όχι. Τον κόσμο αν δεν το οργανώσει, το να πάρει να πει ότι συμφωνώ. Στην καλύτερη φάση τη ιστορία του είναι και δεν μπορεί να πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Αυτό λέω. Bye bye. Είναι στην καλύτερη φάση τη ιστορία του. Δεν καταλαβαίνει. Κοτεύουν όλοι. Και τι προτείνει, το να λέμε ότι δεν πάει καλά. Ρε, το να ασκούμε κριτική είναι θεμητό. Λύση δίνει κανεί. Μπορεί να δώσει κανεί. Ποια. Ή να πιέσει το μεγαλομέτωχο. Ποιο. Πάλι τα ίδια. Οι οργανωμένοι, οι παλέμαχοι που γλύφουνε, ο ερασιτέχνης που γλύφει, εσύ που γλύφεις, εγώ που γλύφω. Άς. Και τι καλός πρόεδρος είναι και. Πρόεδρε. Πάμε επόμενη γραμμή. Δεν το τραβάει το μυαλό σου. Αργά πας. Ναι, λέγε. Το ναι. Δικό σου. Καλημέρα. Α, είναι αγνωστή λέξη το μυαλό σου. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε. Έλα, ρε βλάχο. Ακούω να δεις, κόκκινε. Τι έγινε, μαγκιά, φόρτωσες. Υπάρχει σήμερα μια δέκο εταιρεία όπως εσπέσω. Ναι. Η οποία υποχρεώνει όποιον Έλληνα. Καταναλώνει Everday να τον πληρώνει χωρίς να μου προσφέρει κάτι. Για να βγει ο Άρης ο Γάτας από την όμως ο Σαΐνης θέλει με τον Μπέρκ και να μου την πει εμένα. Και να πληρώνω εγώ. Το κατάλαβες εγώ. Γιατί εγώ δεν την πληρώνω. Παμάτωρα να κάνει κοντά το πόλτο δεν θέλει αυτή τη δουλειά μου. Ρε μίλα καθαρά ελληνικά, εγώ δεν πληρώνω λέει την ΕΡΤ. Πυλώνεις, πυλώνεις να κάνεις και δημοσιές, πυλώνεις. Η ασέβεια των δημοσιογράφων προς οπαδούς πάω κάει κολυμπιακού ή το αντίστοιχο, από ποιο του νοήθηκε. Τον έπιασε από αυτοί ο προϊστάμενος και του πληρώνω ρε. Εσύ δουλεύεις ο δημόσιο μέσο. Δεν μπορεί να γίνει στο παδικό συνέστημα αυτό το παρασύρι. Οπότε όλα ιδιωτικά τέλος. Και δεύτερο, ότι θα είχε, ότι θα συμφωνούσαμε με παοξίδες και ότι θα ήμασταν ομοιοπαθείς, δεν το περίμενα ποτέ. Έχουμε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δεν υπάρχει διάθεση από τους επιχειρηματίες επιφανείς μεν, άρχονται δε ιδιοκτήτες μας να βάλουν χρήματα. Το καταλαβαίνετε και έχουμε πάρει αδέρφια εκτήλες και κολυκτήνετε αδέρφιες. Δεν μου λες, έχουμε πρόβλημα. Επειδή το πιάνεις και μ' αρέσεις, πάει το μυαλό σου ότι μπορεί να είναι συμφωνία κυρίων όλων των προέδρων. Εγώ δεν μπορώ να ξέρω τι συμφωνία. Εγώ δεν λέω τι είναι, λέω περνάει από το μυαλό σου. Δεν με νοιάζει σαν οπαδός σου λέει, ούτε ο Παοξής τον νοιάζει. Εγώ λέω ότι αδιαφορούν και μάλιστα προφανέστατα για τα εισιτήρια διαρκείας των ομάδων. Δεν τους απασχολεί. Τώρα αν το έχουν για όχημα, για άλλη εργασία, εγώ δεν μπορώ να το ξέρω. Μάλιστα. Πάντως δεν τους απασχολούν τα εισιτήρια διαρκείας. Άψογος. Γιατί αν τους απασχολούσαν, θα είχα φέρει ήδη δύο μεταγραφές αεροδρομίου. Άψογος. Κλείστε εδώ. Άψογος. Εκτός παρακαλώ. Και αν κόκκινε, υπάρχει δευτερόλεπτα. Πόσα λεφτά έδωσε ο Σαββίδης για την χορηγία. 5 εκατομμύρια ευρώ. Να έχει μια ειδική μεταχείριση να πάρει το πρωτάθλημα χωρίς να ξοδέψει. Υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο, οπότε δεν μπορούμε να ξέρουμε λεπτομέρειες. Πάμε επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι λέτε, ωραίο δίδυμο. Μια χαρά εσύ τι. Τιμάζεται να γίνει τρίδυμο. Με πληροφόρησαν ότι ο φίλος από την Καστοριά ασχολήθηκε με μένα. Ναι. Όχι, είπε ότι είστε ομοιοπαθείς. Μπράβο. Εγώ θα ασχοληθώ λίγο γι' αυτόν. Προτού να παίξει ο τελικός κυπέλο ήτανε μούγκα. Έγινε ο τελικός κυπέλο, ξανά μούγκα. Πήρε φωτιά ο κόλος τώρα στην Καστοριά, όχι από τη ζέστη. Μετά τα play-off. Μετά τα play-off με την τιμωρία αυτή, τη μαϊμού, την παράγκα τη δικιά τους πάλι των Αθηνών. Εμείς δεν κολώνουμε, είμαστε ΠΑΟΚ. Όσο για τα διαρκείας, η ομάδα δικιά μας
έχει ξεκινήσει και ξεκινάει δρεμίτατα. Και θα έχουμε πάλι την Τούμπα πάλι γεμάτη. Όσο και τα λεφτά, ο κάθε πρόεδρος, ο δικός μας, τα χώνει γερά. Όσο για τα γραφές, σιγά σιγά και με αυτή την ομάδα πάλι θα είμαστε όπως είμαστε, αγαπημένοι, και δεν θα κράζουμε τον πρόεδρό μας όπως κράζουνε μερικοί μερικοί. Τόσα χρόνια τους κράζατε τους πρόεδρους σας. Δεν κράζουμε τον πρόεδρο. Μερικοί μερικοί τον κράζουνε. Καλημέρα μου. Bye bye. Έβαλε μια λωρή μας, έκανε χοληστερίνη, εξιντάρισε. Δεν βρίζει τον πρόεδρο τώρα. Παρακαλώ. Επόμενος, ναι. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Κώστα, ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Να με ρωτήσεις. Στο site μέσα, σε τι βάθος χρόνου έχεις τις εκπομπές τις παλιές? Δεν ξέρω. Δεν γνωρίζεις. Μάλιστα. Τι θες να ακούσεις? Κάτι άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Ναι. Εργατικός ποιος λέγεται? Εργατικός ποιος λέγεται? Ναι. Απλά, μην καθυστερούμε. Αυτός που δεν είναι τεμπέλης. Μπράβο. Τεμπέλης είναι αυτός που δεν είναι εργατικός. Ε, μάλλον. Αυτός που λέει χαζομάρης πώς χαρακτηρίζεται? Χαζός. Πες λοιπόν το διπλανό σου να μην αναφέρεται σε ονόματα όταν δεν είναι καν στη τηλεφωνική γραμμή. Για ποιον λέτε? Για κάποιους Νορβηγούς που δεν κατάλαβαν τι το μας εξηγούσε χτες. Για τον Καβαλιώτη λες? Ο Καβαλιώτης είναι. Ο Καβαλιώτης. Ο Καβαλιώτης είναι. Γιατί λοιπόν, θυγχτικές. Οπότε... Θυγχτικές, ανέβασε πίεση. Διάλογο κάνει. Με τι κάνει διάλογο? Παίρνει, διάλογο. Είμαι δίπλα, ξέρει ότι ακούω. Και δεν έχει τον αδρισμό να μιλήσει μαζί μου. Σε φοβήθηκε. Μιλάς εσύ για τον αδρισμό τη στιγμή που με χαρακτηρίζεις χωρίς να είμαι στη γραμμή? Ποιος είναι ο χαρακτηρισμός που σε επέδωσα και σε προσβάλλει? Όταν άρχισες και λέει για τον Μπουτάρη. Ποιος είναι ο προβλητικός χαρακτηρισμός, για πες μου. Σαν τις χαζομάρες ρώτησα που έλεγε ο άλλος ο Καβαλιώτης. Καμία σχέση, σαν αυτά που, που άλλα είπα και δεν κατάλαβε. Άλλα είπα και δεν κατάλαβε. Γι' αυτό λοιπόν. Αυτό είναι υβριστικό. Επειδή λοιπόν. Αυτό είναι υβριστικό. Για μένα το να αναφέρεις ότι κάποιος λέει χαζομάρες εδώ είναι στη, ενώ δεν είναι στη γραμμή, ναι. Αν για σένα δεν είναι, καλά. Δηλαδή να βγω εγώ το βράδυ τώρα στο Ραπτόπουλο στις ταξιαρχίες και να γυρίσω να πω τις χαζομάρες που λέει ο Κόκκινος. Ρε φίλε, εσύ είπα όνομα και επειδή το δικό σου είναι το ίδιο πράγμα. Κοίταξε, όταν μιλάει, δεν ξέρεις όνομα και επειδή το. Αλλά όταν μιλάς δηλαδή για κάποιον... Δεν καταλαβαίνεις ότι είναι ανώμια πράγματα. Αν δεν μπορεί να το καταλάβεις, λυπάμαι. Ούτε όνομα ξέρει κανείς, ούτε επίθετο. Είσαι μια φωνή από την άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Δεν είναι το θέμα αυτό. Δεν σε είπε κανείς τίποτα να σε προσβάλλει. Είπα το θέμα είναι ότι αναφέρεσαι σε κάποιον χωρίς να είναι στη γραμμή. Γιατί? Για ένα συγκεκριμένο. Για ένα φανταστικό πρόσωπο. Και. Δεν είναι φανταστικό, είμαι λες. Αφού δεν έχεις όνομα και επίθετο, είσαι φανταστικό. Μάλιστα. Δηλαδή δεν μπορεί να καταλάβεις τη διαφορά. Δηλαδή, συγγνώμη, είναι το ίδιο να πεις κάτι εσύ και το ίδιο να το πει ο Ρατόπουλος. Για πες μου. Εννοείται πως όχι. Τότε αυτό μου λες τώρα. Και η διαμάχη μου άρχισε επειδή ούτε σε έδειξε κανείς. Επειδή ακριβώς έκανες μία δήλωση και την έκανες εσύ που είσαι ένα δημόσιο πρόσωπο. Ρε φίλε, αυτό που δήλωσα χτες συμφώνησες ότι είναι σωστό. Και σήμερα θυμώνεις. Όχι, δεν συμφώνησα ότι είναι σωστό. Καλά, για φίλε. Καθυστερούμε, δεν μπορώ για να σου πω κάτι. Για την περίπτωση σου δεν υπάρχει γιατριά. Δεν υπάρχει γιατριά για την περίπτωσή σου. Σου είπα ποιο είναι το θέμα, στο ξαναδιάβασα και δεν θες να το καταλάβεις. Τι να κάνω. Παρακαλώ. Ναι. Ορίστε. Έχει κι άλλο. Ναι. Ορίστε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Γενικότερα θα ήθελα λίγο να συμφωνήσω σήμερα με τον Γρηγόρη, αν και γενικότερα συμφωνώ με τα λεγόμενα του... κυρίου Ραπτόπουλου. Αλλά σήμερα ο κύριος Ραπτόπουλος κάνει μεγάλα λάθη. Μας ανέφερε ποιοι μαζεύουν τα σκουπίδια στο Βέλγιο. Ρώτησα. Στο Βέλγιο και στη Γερμανία, λοιπόν, κύριε Ραπτόπουλου, τα μαζεύουν τα σκουπίδια μαύροι. Mm. Όταν θα έρθουν εδώ οι ιδιωτικές εταιρείες, θα έχουν από την πληθώρα εδώ μεταναστών που έχουμε και θα νομιμοποιηθούν, ναι, ναι, υπαλλήλους με 5 και 10 ευρώ. Μάλιστα. Διαφωνείτε?
Σκουπίδια θα μαζεύουν, εντάξει. Τι θέλει να πει. Διαφωνείτε. Κάνα δύο χιλιάρια το μήνα, μα τι να κάνει. Ο γιατρό δηλαδή, στο Ιπποκράτιο πόσα να πάρει. Που βγάζει έντερα, που βγάζει σπλήνε. 9 εκατοστάρικα παίρνει. 9 εκατοστάρικα παίρνει. Θα το βρίζετε τον γιατρό του Ιπποκρατίου. Ορίστε. Θα δημόσιο λειτουργό. Τι να τον κάνω. Δεν τον βρίζετε. Το γιατρό όχι. Γιατί. Γιατί να τον βρίζετε. Το δημόσιο σύστημα υγεία δεν τον βρίζετε. Ο γιατρό είναι μέρο αυτού. Ο γιατρό που είναι. Πώ το λένε. Διοικητής και κλέβει, αυτόν θα τον βρίσω, ναι. Άρα δεν είναι. Δεν φταίει το εσύ, φταίει το πολιτικό προσωπικό. Φυσικά, η πολιτική δηλαδή. Φυσικά. Έτσι, μπράβο. Όχι η πολιτική. Ποιοι. Όχι η πολιτική. Ποιος τον βάζει. Συνδικαλιστές. Ναι. Τον διοικητή ποιος τον βάζει. Συνδικαλιστές, βέβαια. Όχι, όχι τον διοικητή ποιος τον βάζει στο νοσοκομείο. Το διοικητή ποιος τον βάζει. Ναι. Το κολοκόμμα που υποστηρίζει ο διοικητής. Μπράβο. Η Euromedica λοιπόν που είναι ιδιωτική υγεία. Ναι. Έχετε άποψη για την Euromedica? Έχω άποψη. Μην την εκφέρει. Μην την εκφέρει. Εκφέρω εγώ. Ναι, πόσο χρωστάει στου εργαζομένου? Ο Γιαγκουνάκο θέλει κρέμασμα. Μπλα, μπράβο. Κρέμασμα η ενέργα, θέλει. Η ενέργα. Ναι. Η ΔΕΗ που ήταν τη ΔΕΗ. Ναι. Γιατί έτσι, δεν τα λέμε για. Δεν θέλετε. Για του κακού ιδιώτε δεν έχουμε πει εδώ ότι δεν πληρώνουν και κάνουν. Μα εσεί κάνετε μία αναφορισμό και λέτε ότι όλα σε δώσουν ιδιώτε. Αυτό δεν κάνετε. Τώρα ο φίλο έχει επιχειρηματολογία και σου λέει. Περίμενε. Ναι. Σου λέει ότι υπάρχουν ιδιωτικές εταιρείες όπως λες, ναι, ναι, που αποδεικνύουν ότι δεν είναι σοβαρές, ναι, έχουν μια οικονομική πολιτική η οποία δεν είναι για τον εργαζόμενο, ναι, άρα δεν είναι και για σένα. Ναι. Τι άποψη έχει? Χειρότερη από το δημόσιο δεν είναι σίγουρα. Δυστυχώς όμως. Στο κομμάτι οικονομικής διαχείρισης. Δυστυχώς όμως αυτή η κυρία Ραπτόπουλε όταν. Αν ο ιδιώτης. Έχω απάντηση. Ωραία μιλάς. Αν ο ιδιώτης λοιπόν είναι κοπρίτης και δεν πληρώνει τους. Δεν πληρώνει καλά τους υπαλλήλους. Ναι. Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό. Αλλά από την άλλη μεριά, είναι καλύτερο για μένα να μην πληρώνει καλά τους υπαλλήλους ο ιδιώτης, παρά να χρυσοπληρώνονται ή να πληρώνονται πολύ περισσότερο και να είναι πολύ καλά οι δημόσιοι υπάλληλοι και το κράτος να καταραίει και να πεινάμε όλοι μαζί. Και δημόσιοι και ιδιώτες. Ξέρετε πόσο παίρνει ένας γιατρός, κύριε Ραδόπουλε, σήμερα. Ορίστε. Ξέρετε πόσο παίρνει. Ποιος? Ένας γιατρός με τις εφημερίες που δεν τους πληρώνουν κάτω από 6 μήνες. 900 ευρώ σου είπα, φίλε, πριν. Α, μπράβο. Γι' αυτό μην κάνουμε αφορισμό. Και αφού πάρουν την ειδικότητα, πρόσεχε. Δηλαδή θα βγει ο άλλος καρδιολόγος, είναι 39-40 χρονών. Πρόσεχε όμως. Και παίρνει 900 ευρώ και κάνει εφημερίες. Πρόσεχε όμως. Και σώζει τη δική σου τη ζωή, πρόσεχε τη δική όμως. Μου τη ζωή. Πρόσεχε και όμως. Πάει ένας απίθανος Γρηγόρης, πρόσεχε, ένας Δραπτόπουλος και το βρίζει κιόλας. Πρόσεχε όμως. Ο γιατρός που μπορεί να παίρνει τα 900 ευρώ και να φύγει στο Βέλγιο, να πάρει 4 χιλιάρικα, σηκώνεται και φεύγει. Ο άλλος που είναι σαν και εμένα και σαν το κόκκινο του Γάνι. Θα κάτσει να ψάξει να βρει να μπει στο δημόσιο γιατί είναι μέτριος. Κανείς. Και θέλουμε λοιπόν, κύριε Ραδόπουλο, να φύγουν όλοι. Αυτό θέλουμε, να φύγουν όλοι οι επιστήμονες. Αυτό που είπε είναι βλακεία. Το γιατί πρόβλημα. Γιατρός και μέτριος είναι κομματάκι δύσκολο. Μισό. Δεν συνάδει τώρα. Γιατί γιατρός και, γιατρός και μέτριος. Ή καλός ή κακός. Μέτριος δεν υπάρχει. Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Όχι, και το 90% γιατρών είναι καλοί. Κεροσκόπη και κερδοσκόπη μπορεί να είναι. Λογιστικά αν το δεις, σαν κράτος, αν αγαπάτε την Ελλάδα που λέτε κτλ., ο ιδιώτης συμφέρει το κράτος περισσότερο από το δημόσιο. Αν το δεις δηλαδή, γιατί βουλιάξαμε ένα κομμάτι της λογιστικής αυτής ιστορίας, είναι και το δημόσιο. Δεν είναι μόνο αυτό, κύριε Ραδόπουλε. Δεν είναι μόνο αυτό, όχι. Δεν είναι μόνο αυτό. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς ήταν πράγματι. Δεν βάλουμε κατά των δημοσίων υπαλλήλων. Βάλουμε κατά της τακτικής. Γιατί στο δημόσιο, αν γινόταν καλή λογιστική προσέγγιση, πάλι δεν θα έχουμε αυτά που έχουμε τώρα. Να σας πω κάτι. Το δημόσιο πράγμα ήταν φορτωμένο. Ήταν 900.000 το 2011, 2010. Είχε φτάσει ένα ακόμα. Φίλε, συγγνώμη λίγο, επειδή είναι ακριβή νούμερα. Είχε φτάσει 1,2. Σήμερα που μιλάμε είναι 8, πάνω από 800, αλλά δεν είναι 800. Κύριε Ραδόπουλε, συγγνώμη φίλε, ξέρεις πώς είναι οι δημόσιοι υπάλληλοι? Είναι 530.000. Είναι 3 εκατομμύρια υπάλληλοι, φίλε. Πώς είναι, κύριε Ραδόπουλε, γιατί 5 εκατομμύρια είναι όλοι. Ο Γρηγόρης ο κόκκινος με δεν είναι, όχι φίλε. Γιατί τα υπόλοιπα 2 εκατομμύρια είναι συνταξιούχοι δημόσιοι υπάλληλοι. Α, αυτό είναι άλλο. Αυτούς τους 3 εκατομμύρια, καταλαβαίνεις ότι είναι το 1 δεύτερο του εργατικού δυναμικού της χώρας. Έτσι πως το θέτεις. Μα δεν το θέτω, η πραγματικότητα είναι αυτή. Αλλά τα. Μα η πραγματικότητα δεν παίζουμε. Πάντως, η πραγματικότητα είναι αυτή. Ενεργός πληθυσμός, δηλαδή δημοσίων υπαλλήλων που εργάζεται στη στιγμή, είναι 530.000. Είναι πάνω από 800, συγγνώμη. Εγώ δεν ούτε δημοσιοπάλληλος είμαι, ούτε θέλω να τέτοιο. Απλά κάποια πράγματα να τα λέμε για να μην κάνουμε κοινωνικούς αυτοματισμούς που τους συμφέρει τους πολιτικάντιδες μας. Οι πολιτικάντιδες φταίνε για τα σκάνδαλα, για τα λαμόγια, για τους επιχειρηματίες που είναι με τα καράβια, ο υγιής επιχειρηματίας που είναι με τα καράβια
με τα τσιγαράδικα, με τις κοκαίνες, αυτή δεν είναι... Φυσικά. Σας ευχαριστώ πάρα αλλά, πολύ. Αλλά βλέπεις ότι τους χαϊδεύουν γιατί ταΐζουν κόσμο. Είδατε όμως ότι αυτός τώρα είναι δηλαδή ένας δημόσιος υπάλληλος είναι χειρότερος από τον μεγάλο επιχειρηματία ο οποίος φοροδιαφέρει. Μα εμείς δεν βαλόμαστε ρε παιδιά εναντίον των δημοσίων υπαλλήλων. Λέμε όμως ότι λογιστικός για το κράτος είναι μια ζημιά, αυτό λέμε. Μακάρι όμως να υπήρχε εδώ στην Ελλάδα, δυστυχώς δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και υγιής. Δηλαδή στα γάλατα, οι 5-6 εταιρείες που λιμένονται το γάλα ναι. κάνανε τραστ και λέγανε τον ακρινοτρόφο τόσο θα το πάρουμε. Σαμπουκά, γάλα, ναι, ξέρω, ναι, ναι. Α, μπράβο, αυτός είναι υγιής επιχειρηματίας. Σαμπουκά, ναι, το ξέρω. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Σαμπουκαλίκι, ναι. Και δεν τον πληρώνει κιόλας και έχουν αφήσει και ακρινοτρόφους με φέσια. Τα ξέρουμε. Τα ξέρουμε. Θα προλάβουμε να πάρουμε άλλον. Όχι. Όχι. Δυστυχώς. Ό,τι πεις. Ξεκινήσαμε το Αδριανό να ξέρεις. Ναι. Μη φεύγεις, γι' αυτό σου το είπα. Ναι. Λοιπόν, για το παιδικό δωμάτιο επιλέγουμε μόνο το καλύτερο. Vitex Eco, τα οικολογικά, το οικολογικό χρώμα της Vitex, πιστοποιημένο για την υψηλότερη αντοχή στο πλήσιμο. Με κλάση 1 προσφέρει αντιμικροβιακή προστασία που κινεί το κατάλληλο ακόμα και για παιδικά παιχνίδια. Οπότε βάψε ό,τι θες μόνο Vitex. Στα καταστήματα Κοσμάγλου, στο 2314-80-606 για έναν κόσμο γεμάτο χρώματα και ιδέες. Υπάρχουν 3 καταστήματα, Φιλίππου 74, Κωνσταντίνου Καραμαλή 126 και Εθνικής Αντιστάσεως 82 στο Φίνικα. Απαραίτητο διάλειμμα και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Το Ρόκι Αλέφαντος μπορεί να το έχει δει 3,5 εκατομμύρια φορές. Δηλαδή, εσύ ειλικρινά, αν δεν ήξερα ποιος, θα έλεγα δεν μπορεί, έχουν ερωτική σεξουαλική σχέση. Είναι δυνατό. Γελάω ρε, γελάω. Δεν μπορώ με αυτό το βίντεο. Γελάω ρε φίλε. Ο Γρηγόρης έχει μείνει παγωτό. Το όλο το βίντεο είναι η φάτσα του Αρναούτογλου. Η φάτσα απορίας. Δεν γίνονται αυτά. Αυτά δεν γίνονται. Δεν μπορεί να συμβαίνει. Δεν μιλάς αλήθεια. Θέλω ειλικρινά. Επειδή ξέρω ότι μιλάτε πολύ, δεν τον είπες να είσαι αυτό σου κάνω και κάτι γιατί η εκπομπή είναι πιο high τέτοιο. Πας στον κόσμο. Λέγε. Τον είπες ή όχι. Πας στον κόσμο. Τον είπες ή όχι. Δεν παίρνουν λόγια αυτοί. Ποιοι είναι αυτοί. Και ποιος τον ακούει. Τρελή δεν παίρνουν. Εσύ δεν είσαι τρελός. Οι τρελοί λόγια δεν παίρνουν. Εσύ δεν είσαι τρελός. Ατρόθυμα. Από το διευθυντή της σχολής. Να μην τα κάνεις αυτά. Λέγε ό,τι θες. Να λες ό,τι θες για μένα. Ποιος δεν πειράζει τη σχολή. Μια φορά θα σου. Λοιπόν. Hyundai Tucson. Άντε πάλι. Καταπληκτικό, άντε πάλι, να μπαίνεις μέσα σε πήγαινα βόλτα. Κότα. Εγώ είμαι του GTI. Εγώ είμαι φίλος του GTI. Αυτό είναι SUV. SUV είναι για τους γέρους. Εγώ είμαι νέος. Ρε φίλε, τώρα τι να σε πω τώρα, αλλά έχει χάρη που έχουμε οικογένειες και οι δύο. Περνούσα και λιποθυμούσαν, πέφτανε σαν τα νούμε. Τακ, 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 τακ. Όλα τα θηλυκά. Με ποιο, με το Hyundai. Κάτια, κότες, αγγελάδες, όλα κάτω πέφταν. Έχεις 6 ακροατές και εσύ σαλιαρίδης. Δεν έχω 6 ακροατές. Ναι, άντε πάρε με το Hyundai. Έχουμε και έχουμε πολλούς περισσότερους. 6 τηλεφωνήσαν. Τελείωνε με το Hyundai. Λοιπόν, πάτε στην Hyundai Εσκιάδης Βαλοδήμος να το οδηγήσετε. Είναι καταπληκτικό. Θα το πάρετε από 18.990. Δεν παίζετε. Και μην ξεχνάτε ότι ο κόμβος άνοιξε, οπότε η υπόθεση να πάτε εκεί είναι 5 λεπτά πλέον. Περισσότερα στο 2310-596-596 ή στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης. Όταν έχεις λίγο χρόνο δεν μπορεί να είσαι μιλίχιος. Καλησπέρα στον επόμενο φίλο. Ναι. Καλησπέρα. Θα το χτυπήσω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν μπορεί να πας αργά. Έλα φίλε. Έλα φίλε. Γιώργος δάσκαλος από Πάρο, καλά είστε. Γεια σου δάσκαλε. Λοιπόν, πάντοτε σε κάθε φορά που θέλω να επικοινωνήσω, αλλού έχω στοχοποιήσει τη σκέψη μου και με αυτά που ακούω, που καλώς τα ακούω, από προσανατολίζουμε και πρέπει να πω άλλα. Καλά κάνεις και από προσανατολίζεις. Λέγε. Λοιπόν, με την καλώς εννοούμενη έννοια, έτσι. Έχω μαζί μου το 12χρονο γιο μου και μου λέει, θα πάρουμε το Μάκια το Βιερίνια, διαβάζοντας τις εφημερίδες που διαβάζω και εγώ, τις ηλεκτρονικές σελίδες. Γιατί κοροϊδεύουν τόσο πολύ οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ τον κόσμο? Για ποιο λόγο? Γιατί κο? Κοροϊδεύουν, εμπέζουν το λαό του ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ ότι εμπέζομαι αυτή τη στιγμή. Τι να γράψουν, δεν έρθει κανένας. Ναι, αυτό να γράψουν. Πρέπει να γράψουν. Αυτό πρέπει να γράψουν όμως. Γιατί να εμπέζομαι, δεν είναι σωστό. Εγώ, αν ρωτάς την άποψή μου, δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους. Εγώ μπορώ να σου πω τι θα έκανα αν είχα την ευκαιρία να χειριστώ εγώ το θέμα. Για θα είχα σκίσει το σαβίδι. Έτσι δεν πρέπει. Θα του είχα αλλάξει τα φώτα. Εγώ συμφωνώ μαζί σου, Κωστή. Θα του είχα αλλάξει τα φώτα του Σαββίδη.
Μόνο ο Μπούζας 30 χρόνων, 40 θα μπορούσε να το κάνει αυτό. Ο Μπούζας, όχι ο Μπούζας, ο Μπούζας. 40 ετών άμα ήταν, μπορούσε να του σκίσει τα βάρουλα. Ναι. Τώρα... Είχε πολύ δυναμική. Ναι. Κωστή, εγώ αν ήμουν δηλαδή... τώρα αυτή τη στιγμή και μου έλεγε κάνε μια πολιτική, θα έκανα κριτική το Σαββίδη. Καλοπροαίρετη. Ναι, εννοώ πάντα καλοπροαίρετη, εννοείται. Το να το σκίσω σημαίνει με. Δηλαδή, αν μπορεί, φίλε, ξόδεψε για τον Μαντούρο και τον Μάρτερ, κακό ξόδεψε. Τώρα που είναι να ξοδέψει για να πάρει καλό Μαντούρο και καλό Μάρτερ, δεν ξοδεύει. Δεν ξοδεύει. Αυτά τα ονόματα που γράφονται και ακούγονται δεν έρχονται με τίποτα. Μακ Μπερίνα θέλουν 5 εκατομμύρια μόνο για τις ομάδες τους. Και άλλα 4-5 για τον τεχνικό διευθυντή δεν τον θέλω για να μου φέρει τον Κολαράτο Βιερίνια. Κάτι είπαμε, φίλε, στην αρχή. Εγώ τον τεχνικό διευθυντή. Είπαμε ότι ο ρόλος τεχνικού διευθυντή του Μίχελ, όπως τα παρουσιάζουν τώρα τα πράγματα, είναι ζαμπολευτά. Με τον άνθρωπο δεν έχουμε τίποτα. Αλλά όπως τα λέει. Δεν μας κάνει. Μπορεί να μου φέρει από την, Αφρική με 300 χιλιάρια. Από την Νότια Λατινική Αμερική, από την Κίνα. Να φέρει τα λεφτά. Μπορεί να φέρει. Μπορεί να φέρει 4 παιχταράδες. Να δει ότι αυτοί μπορεί να παίξουν, έχουν ταλέντο, ταχύτητα, τελειώματα κτλ. Μπορεί να το δει. Το να πάω εγώ, με κάνει τεχνικό διευθυντή, να βρω 10 μάνατζερ και να μου πει, ξέρει ραπτό που λέει, εδώ έχω 3 δικού μου, θα βγάλει και εσύ από εδώ. Εντάξει, άσε με τώρα. Όλη η γη παίζει μπάλα. Όλη η γη παίζει μπάλα. Ένα ίντερνετ είναι σε όλο τον κόσμο. Και πρέπει εγώ να έχω τεχνικό διευθυντή για να πάρω τον Κολαράτο Βιερίνια και να τον φέρω πίσω 32 ετών. Άστε με τώρα. Δεν το πάρει. Πού να πληρώσει να το πάρει ο Βιερίνια. Δεν πληρώνει. Γιατί να πληρώσει. Ελεύθερος δεν μένει. Για ποιο λόγο. Έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Εγώ δεν λέω γιατί δεν παίρνει τον Βιερίνια. Γιατί δεν παίρνει μια πλειάδα παιχτών από τη μέση και μπροστά. Εγώ σου λέω ένα λαχείο και δύο καλούς. Δύο λαχεία και δύο καλούς. Άστο. Για την επιστροφή του Μακ, τι λες, αν επιστρέψει. Αν, η επιστροφή του Μακ, αν τη φέρει ως δανεικό, θα είναι επιτυχία του τεχνικού διευθυντή. Σαν δεύτερο επιθετικό, έτσι. Κολοκαίγεται ο Μακ τώρα που θα μείνει απ' έξω από την εντεκάδα εκεί στη Ζενίτ που είναι. Ενώ με τον Μπάουκ θα κάνει 30 μάτς και θα πάει στο Μουντιάλ. Πιθανόλογο. Είναι καλή περίπτωση του Μακ, δανεικό. Αν μπορέσει και τον πάρει, είναι για μένα σημαντική κίνηση. Εγώ είμαι απεσιόδοξος. Τώρα που μπορεί να κάνει ομάδα, δεν θα χτυπήσει το ποτάσμα, να το πάρει καμία άκρη και θα πέσει από το Λευκό Πύργο, όπως λες. Εάν το πάρει άκρη, φίλε, όχι να πέσει από το Λευκό Πύργο, να πέσει και στη θάλασσα μέσα που έχει 400.000 βακτηρίδια. Και άμα είναι. Δεν έχει βακτηρίδια, ρε. Κόλο βακτηρίδια. Ό,τι έχει. Γεια σου, δάσκαλε. Γεια σου. Επόμενος κύριος, ναι. Έλα, παιδιά, τι γίνεται. Ορίστε. Ακούμε. Ακούγεσαι. Λοιπόν. Εντάξει, αυτό που είπε τώρα και ο δάσκαλος πριν και εγώ αγγιτζής είμαι, αλλά η Άκη Βράχμα δεν πρόκειται να πάρει ούτε δεύτερα παρουσία από αυτά τα πράγματα. Να μιλάμε κανονικά. Κλωναρίδης εξτρέμ με τον Χριστοδουλόπουλο. 4 γκολ σε 40 μάτς να πούμε. Θα φέρει και τον Ιβανό σε λίγο πώς πάει. Ναι. Πώς το λέμε, πάντως για τους δημοσιογράφους του ΠΑΟΚ που λένε οι φίλοι. Εγώ θα πω ότι πιστεύω ότι εκτέθηκαν όλη τη χρονιά. Οι δημοσιογράφοι του ΠΑΟΚ για να κάνουν να πούμε μπούκα πρέπει να έχει και μια περιραίωσα ατμόσφαιρα ο κόσμος. Άμα ο κόσμος κοιμάται και ο άλλος που γράφει σου λέει εντάξει βολεμένος είναι η επανάσταση, δεν την κάνει ο δημοσιογράφος, θα την κάνει ο παδός, θα την κάνει ο παλέμαχος. Παλέμαχοι μαλώνουν ποιος θα πάρει τον Ιβάν, ποιον παλέμαχο θα πάρει ο Ιβάν να το σώσει. Αυτή είναι η κριτική, τους βγάζει να μιλήσουν και δεν ξέρεις ποιος θα πρωτογλύψει τον αυτόν. Και στον Ολυμπιακό ποιος θα γλύψει τον Μαρινάκη. Ο Αλέφαντος θα είναι, ποιος θα είναι, ποιος θα γλύψει τον Μαρινάκη. Αυτή δεν είναι κριτική όμως, εμένα δεν μ' αρέσει. Ούτε το Αλέφαντο η κριτική μου αρέσει με τον Μαρινάκη. Ούτε τον Ολυμπιακών τους αρέσει. Το Αλέφαντο τον έχουμε για την μπάλα. Αλλά το να γλύφει το Μαρινάκη, ας πούμε, δεν μας αρέσει. Ούτε τους Ολυμπιακούς αρέσει. Ούτε τους Παοξίδες αρέσει. Αν βγάλω εγώ τώρα αύριο ένα παλέμαχο και αρχίσει και γλύφει τον Σαβίλη. Εγώ θέλω ένα παλέμαχο. Θέλω έναν Αλέφαντο που θα είναι κριτικής. Με κριτική απάντηση. Όχι, Αλέφαντο δεν θες. Ο Αλέφαντος τον γλύφει τον πρόεδρο. Όχι. Ναι. Θες έναν... Και εμείς γλύφουμε εδώ τον Ιβάν. Όχι, δεν τον γλύφουμε. Όχι, θα σε δίκιο. Ο Αλέφαντος τον γλύφει τον Μαρινάκη και τον Γκόγκλεγκ. Έχει γνώμη για το ποδόσφαιρο, αλλά στους προέδρους έχει γλύφει. Ναι, εντάξει. Εντάξει. Δεν το λέω για να το λιδωρήσω, αυτή είναι η πραγματικότητα. Αυτή είναι η αλήθεια. Πώς θα το κάνουμε, λοιπόν, δηλαδή. Θέλεις έναν παλέμαχο ο οποίος να έχει γνώμη χωρίς ίδιον όφελος. Γιατί είναι τραλαμένος. Εντάξει. Ο Εραστέχνης τι να μιλήσει αφού είναι καλοταϊσμένος. Ο δημοσιογράφος τι επανάσταση να κάνει αφού οι άλλοι είναι βολεμένοι. Τι να κάνω εγώ, πάρω το μολύβι και το χαρτί να κάνω τον επαναστάτη μόνος μου. Να είσαι καλά, φίλε. Τι να κάνουν οι δημοσιογράφοι. Ορίστε. Έλα, φίλε. Έλα, φίλε.
Άντε πάει, επόμενος, ναι. Τι άντε πάει ο επόμενος. Άντε, άκου τη φράση. Ε, τι να πω, το λέω τρεις φορές καλημέρα. Έχει πέσει λολί κάτω, ξέρει, χτυπιέται κάτω τα πεύκα τώρα. Έλα, φίλε, ναι. Παρακαλώ. Έλα, ρε παλικάρια. Α, δέσαμε. Δεν μου λες, στη λαϊκή τέντες έχετε. Χαιρετώ τις νεράιδες του Θερμαϊκού. Ποιες είναι αυτές? Σάσα Μαστούρα. Σάσα Καστούρα. Σάσα Πατζούρα. Σάσα Παστούρα. Πατζούρα. Λέγε ρε. Πατσαβούρα. Σήμερα λυπάμαι για αυτό που θα πω, ρε. Για πέντε. Τρεις, τέσσερις ώρες θα βουλιάξει το λιμάνι. Θα πέσει πόλη από κόσμο. Και εσείς με λέτε για το Μακ και για το Λακ. Τι θα γίνει? Από κόσμο και γιατί... Τραγουδάει ο Άρχοντας απόψε, ρε. Ποιος είναι ο Άρχοντας? Βουλιάζει το λιμάνι σε τρεις ώρες. Ποιος είναι ο Καράς? Ο Καράς, ρε φίλε, και 25 καλλιτέχνες. Πέντε ορχήστρες. Λοιπόν, άκου να δεις τι έπαθα εγώ με τον Καρά. Βλέπω μια 1,85 συμμαθήτρια της ανιψιάς μου, της Ζένιας. Μια αλόγα μέχρι εκεί απάνω. Κοριτσάκι. Με μια φίλη της, συμμαθήτρια και αυτή της Ζένιας. Πού πάτε ρε κοπρόσκυλα, της λέω. Α, λέει, σε μπαράκι, λέει, αλλά θα ετοιμαζόμαστε, λέει, για σήμερα. Πού θα πάτε? Θα πάνε 20 χρόνια να ακούς τον Καρά. Ακούς, μωρί, λέω, Καρά. Αν ακούω, λέει, σαν τον Καρά, λέει, δεν έχει. Τηλεφώνησέ μου. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ο Καράς είναι διαχρονικός. Όταν εμένα της ανιψιάς μου η φιλινάδα, η συμμαθήτρια, θα πάει με τις φίλες της να ακούσει τον Καρά το και γουστάρει. Κριτήριο. Ναι, εσύ κόκκινε γέλα. Είσαι εδώ πέρα 40 χρόνια Ηρακλής. Που με έπαιζε από τα χέρια, ναι. Και ο Βασίλης Ηρακλής. Κορόιδευε εσύ. 40 χρόνια πρώτος. Και ο Βασίλης Ηρακλάκη άρρωστο. Απόψε θα μαζευτεί όλη η Ελλάδα εκεί. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Εγώ δεν περίμενα. Είναι μάγκας. Εγώ δεν περίμενα να δω παιδιά 18 χρονών, 20, να μου λένε θα πάω στη συναυλία του Καρά να γουστάρω. Δεν το περίμενα. Είναι μάγκας από τους λίγους ο Καράς. Γιατί? Γιατί έκανε κάτι, κατάφερε και επιβίωσε και δεν έχει το χάρισμα της φωνής που έχει ούτε ο Πασχάλης ο Τερζής, ούτε ο Ζαφύρης ο Μελάς, ούτε ο πολύ ακόμη. Δούλεψε πολύ σκληρά. Και το πότε επέλεξε να κουνηθεί από τη Θεσσαλονίκη και να πάει στην Αθήνα, μάλιστα, λέει πάρα πολλά. Επειδή στο χώρο αυτό περπάτησα πάρα πολύ επαγγελματικά, ο Καράς είναι από τους ανθρώπους που υποκλίνομαι για τον τρόπο που κινήθηκε, τη σεμνότητα που κινήθηκε και το πώς έκανε διαχείριση στα χρήματα που πήρε. Είναι άξιος. Είναι άξιος. Ρε και... κόκκινε, δεν θέλουμε έκθεση ιδεών. Δεν έχει κάνει... το χάρισμα που έχουν άλλοι. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Αλλά είναι τεράστιο. Εμένα μου κάνει εντύπωση. Άμα κάνει ο Τερζής ή ο άλλος, θα πάνε 18 χρόνια και 20 χρόνια να τον ακούσουν. Τον Καρά πάνε και τον ακούνε. Εγώ έπεσα ξερός κάτω. Δεν το περίμενα αυτό. Να, άντε να 40, 50, 35, 60 να ακούσουν, ναι. Αλλά 18 χρόνια παιδιά, 20, να φτιάχνονται με τον Καρά σήμερα είναι για μένα μαγιά, πρωτόγνωρο και άξιον προσοχής. Επόμενη μετά από γραμμή. Τόσα χρόνια, ρε φίλε. Ρε κόκκινε, μετά από τόσα χρόνια, ρε κόκκινε. Εντάξει, είναι τεράστια η ιστορία. Βρέξει κόκκινε για 18 χρόνια παιδιά, σου λέμε. Ναι. Να ακούει Καρά. Εγώ γνωρίζω 14 χρονών παιδί που ακούει Μετάλλικα. Τι σημαίνει αυτό? Για σένα Κινέζικα είναι. Μετάλλικα τι είναι, ρε κόκκινε και Μετάλλικα. Δηλαδή. Ο Καράς το οποίο στι... ακούει 12ο πίθηκο, ακούει R&B. Ποιο πίθηκο, ρε, τι λέτε. Λοιπόν, από του καλύτερου ράπερ, τραγουδιστέ R&B Θεσσαλονικιό. Τι είναι, και πίθηκο, ρε. Είδε που δεν έχει ιδέα. 12 χρόνια το τραγουδάει ο 12ο πίθηκο. Και το είδες, τον ανήθικο, ρε κόκκινε. Ανήθικο και φαίνεσαι. Το παιδί αυτό, ο καλλιτέχνη αυτό, έχει 12 χρόνια ιστορία. Ο πίθηκο. 12ο πίθηκο. Τι είναι αυτό? Ο τίτλο που έχει βγάλει. 12ο πίθηκο. Έτσι λέγεται, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, έχει μια ιστορία και έχει φανατικούς οπαδούς. Σε όλη την Ελλάδα. Πόσα χρόνια το κάνει αυτό? 12 χρόνια. Ο άλλος το κάνει 40. Δεν είναι, φίλε, τώρα χτίζει την ιστορία του. Άμα ο πίθηκος μετά από 25 χρόνια πάει το εγγόνι μου και ακούει το πίθηκο το 12ο και γίνει 15ο ο πίθηκος, θα είναι επιτυχία. Ρε φίλε, ανέβασε ένα σκύλο μαύρο μια φωτογραφία μου από το 92. Δικιά σου φωτογραφία. Ναι. Τον καλλιτέχνη αυτό το γνωρίζει. Αφού δεν έχω τα γυαλιά μου. Λοιπόν. Ποιο είναι? Ο Νίκος ο νομικός είναι. Ποιο νομικός? Παντρεύεις τη Δούκησα τώρα. Γλυκή μου αγάπη, δροσοστάγια. Τώρα κοίταξε να δεις, περάσαν 26 χρόνια. Ναι, με τον οικονομικό έκανες παρέα? Όχι ρε, στην εταιρεία ήτανε. Κοντά κοντά σε βλέπω κάθεσαι. Δίπλα μας. Δεν πρόσεχες λίγο? Να προσέχω. Ξέρω εγώ. Κύριος ήταν. Δεν εγώ ότι είναι κύριος. Και οι παπάδες επάνω από πλήρες. Με γυναίκες είμαστε, να δεις. Εντάξει. Δεν είμαστε μια άντρας. Και εγώ άμα πάω
και βρω τρεις γκέι με τέσσερις γυναικάρες θα είναι εκεί. Τι θα είναι, με εμένα σχέδιο, με σένα. Άντε πάρε πάρε κάτω. Άντε πάρε, μη φυσάς, ρε. Άντε πάρε κάτω. Ήμουνα με τον Νίκο το νομικό. Σιγά. Και εγώ ήμουνα με τον Γρόλιο το νομικό. Άλλος, λέω, πάμε, πάρε. Κόκκινα. Άντε, γιατί χρησιμοποιούν τα δημόσια νοσοκομεία για να κονομάνε. Ο 440 έχει μια γνώμη. Πάρε στον κόσμο, ρε κόκκινε. Όχι, θα πάρε. Άντε γίνα μισικόμι. 142 ευρώ ο δόκιμος στη φύλακα, ο οποίος δουλεύει 8ωρο, 5ήμερο, να τους στείλουν στα νησιά, λέει, και κοιμούνται 40 μέσα στο τμήμα. Κωστή δώσε άποψη στον 26χρονο Αργεντίνο ή τον Οτσοά. Επιστροφή Μακ Δίπα σε πρίγιο 4-4-2 με δεύτερη επιλογή, Ενρίκε. 4-4-2 για να παίξετε και να μην σα κάνω τον πισινό σαν το πηγάδι του Μελιγαλά. Πρέπει να πάρετε και χαφ. Εγώ δεν θα κάνω τζάμπα φροντιστήριο στο Μίχελ το Φουσκομάγουλο. Πάμε παρακάτω. Επόμενη γραμμή, ναι. Έλα. Γεια σα. Γεια σας, τι κύριε. Είναι η Μετάλλικα. Βασίλη Καρά. Τι είπε, τι είναι η Μετάλλικα. Βασίλης Καράς, τεράστιος και με μεγάλη φιλανθρωπική δράση, φίλε. Φιλανθρωπική γιατί? Τώρα το χαλάς άμα το λες. Τσατίζεται. Τι λες. Τέλος πάντων, τσατίζεται. Ναι. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω. Έτσι. Και ήθελα εγώ για άλλο πειρά. Ήθελα για εκείνον τον κύριο που παίρνει από την Νορβηγία. Εντάξει τώρα, δεν είναι σωστό να σε αμφισβητεί έτσι. Τι θα πάθω. Πρέπει να πάρει να ζητήσει συγγνώμη. Όχι. Δικαίωμά του. Αλλά αυτός είναι. Ενώ του εξηγηθήκαμε τι εννοούσαμε, κόλλησε. Τέλος πάντων, δεν μπορεί να καταλάβει. Εδώ εσύ. Δηλαδή δεν μπορεί να σε αμφισβητεί, ρε παιδί μου. Εδώ μας έμαθες να οδηγάμε στα χιόνια. Είδες τον ελεύθερο σκοπευτή 5 ώρες ανάποδα. Είσαι κοπρόσκυλο μεγάλο. Είσαι κοπρόσκυλο μεγάλο. Συνέχισε. Μας μάθατε. Πώς τόσα πράγματα μαθαίνουμε όπως έλεγα. Δεν σου είπα 5 ώρες. Κάθε τυχαίο. Επειδή ζει αυτός στην Νορβηγία, δηλαδή, ξέρει καλύτερα από σένα, είναι δυνατόν. Αυτό δεν γίνεται εκ των πραγμάτων. Αυτό. Εσένα τι βαθμό σε έβαλα. Στην τελευταία εξεταστική τι βαθμό σε έβαλα. Πες μου. Για να σα ανεβάσω το βαθμό. Πες μου για να σε περάσω. Μήπως έχω αφήσει το μάθημα στο ίδιο έτος. Εδώ, κοίταξε να δεις. Άνθρωπος που. Εγώ έχω μάθει, ρε παιδί μου. Ξέρω ότι είσαι σωστός και ωραίος. Εδώ έμαθες το καρδιοχειρούργο να κάνει εγχειρήση ανοιχτής καρδιάς. Όχι, δεν κατάλαβα. Δεν ισχύει. Όχι. Έτσι λέει ο Ραπτόπουλος. Εδώ έλεγε τον Ψηφίδη που ήταν αναλύσεις πώς θα πάρει τη στροφή στις φουρκέτες της Πάρτης. Αυτά τα έκανες εσύ με το δικό σου τον ορολόγο. Πήγατε και κάνετε μπαντιές, έλα. Εγώ καλώ τον κύριο από την Νορβηγία να πάρει αμέσως και να ζητήσει συγγνώμη. Να τον περάσω στο μάθημα να ζητήσει συγγνώμη. Άμα ζητήσει συγγνώμη, ναι. Εσύ σύμηθε μου στα πρωινά τμήματα σε έχω ή στα βραδινά. Πέντε για να καταλάβω ανάποδα, ποιος είσαι. Πόσα εγκεφαλικά θα πάθει να αυτός ανάποδα πέντε ώρες. Σταθερινά τμήματα της Βουλής εσύ. Είσαι ρε σκύλε μαύρη, γεια. Καλό απόγευμα. Πάρε άλλο ένα φίλο. Ναι. Εγώ είμαι. Μάλιστα εσύ. Δεν κατάλαβα, θα μου πεις που τα κάνω. Ναι. Α, έχει μπερδευτεί τελευταία. Έλα ρε φίλε. Καλησπέρα παιδιά. Τι λέει. Καλά φίλε εσύ. Κι εγώ 18 είμαι, αλλά δεν ακούω καρά, εντάξει. Τι ακούς, τον κόκκινο τον Φουκαρά. Προτιμώ Μετάλλικα και Σάμπατον. Ο Άμπατον ποιος είναι. Κάτι πιο παλιό, Pink Floyd, ξέρω εγώ. Α, Pink Floyd, κάτι που και εγώ να πούμε. Pink Floyd. Pink Floyd. Δεν υπάρχει κάτι συγκρότημα από αυτούς. Εγώ ακούω τους Duran Duran. Duran Duran λέγανε. Another Brick in the Wall, φίλε. Ναι. Τραγουδάρα. Τέλος πάντων. Έχεις ψαχτεί λίγο, αλλά μην αμφισβητείς και κάποια παιδιά από το σήμερα. Ναι, όχι, εντάξει. Αυτό ισχύει για όλους μας. Ο 12ος πίθηκος είναι. Φίλε. Τι με. Α, το 12ο πίθηκο δεν το ξέρω. Όχι. Ναι. Εγώ παντού στη Ρακλή, αλλά δεν θα μιλήσω για αθλητικά. Τον Snoop Dogg το γνωρίζεις. Το Snoop Dogg γνωρίζει. Του Tupac. Γνωρίζεις Tupac. Ναι. Τη Tupac τι είναι αυτό. Tupac, ρε. Δύο και Pac. P-A-C. Ναι, ναι, τους ξέρω όλους αυτούς που λες, ναι. Κάτσε, δεν θέλω να μιλήσω εγώ για αθλητικά γιατί. Τι να μιλήσεις ρε φίλε Ρακλής για αθλητικά. Μίλα για το Stool Pack να πούμε εκεί πέρα. Του Pack ρε. Όχι, ξέρεις τι. Βρισκόμαστε μια δραματική κατάσταση γιατί Παρασκευή βγαίνουν οι βαθμοί. Ναι. Και δεν την περνάς με τίποτα. Δηλώνει αναρμόδιο και το δικαστήριο. Έχει 47 βαθμούς Κελσίου. Και φράγκο δεν υπάρχει. Και γκόμενα δεν έχεις. Και πάμε σε ένα κόμμα. Τελευταίο. Δεν έχω γκόμενα, δεν έχω λεφτά και το έχω ρίξει. Έτσι δεν βγάλω το σύνθημα, ναι. Ναι, άμα είχε κόμμενα και θα είχε λεφτά ο παδός θα ήταν. Λέγε φίλε. Καλησπέρα. Ναι. Εννοεί εσύ. Λέγε. Καλησπέρα. Έλα ναι. Φίλε, ναι. Εγώ είμαι. Ναι. Σωστά. Την Κυριακή η Χρυσή Αυγή είχε συγκέντρωση για να τιμήσει στην Καζαντζάκη 4, στα γραφεία της, τον μέγιστο των Ελλήνων, τον Μέγα Αλέξανδρο. Δεν μας ήρθε πρόσκληση. Η αστυνομία άλλη μια φορά και ο δήμαρχος εκεί, ο Μπουτάρης. Τι έκανε. Μας απέκλεισε να πάμε στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Μας ενημερώσατε. Και μάλιστα
Ναι. Είχαμε και αντισυγκέντρωση των αναρχοκομμουνιστών. Γιατί δεν μας ενημερώσατε? Κάτσε να μάθουμε τι έγινε. Τελικά. Λοιπόν, ήμασταν περικυκλωμένοι από ασφαλίτες, από ΜΑΤ και από ΕΚΑΜ. Αφού οι ασφαλίτες, τα ΜΑΤ και ΕΚΑΜ είναι χρυσαυγίτες είναι περισσότεροι. Πώς δηλαδή, πώς γίνεται αυτό? Αλλά εκτελούν εντολές. Τι είναι, υπάλληλοι του Τσίπρα γίνανε? Το χέσαμε τα γάιδαρα. Είναι μαζί μας, αλλά δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά. Η μισή αστυνομία του Ζαμπίτε, σε εσά κυνηγούσαν. Του έστειλε ο Τσίπρα. Πάει τελείω. Λοιπόν, και εγώ τι να σε κάνω τώρα. Έχουν δικαίωμα να η αντιδιαδήλωση, δηλαδή, συγγνώμη, ήταν η αστυνομική αντιδιαδήλωση. Του μεγάλου Αλεξάνδρου. Και να το μαγαρίζουν. Εμείς όχι. Ρε φίλε, ποιοι είναι οι ανώμαλοι, συγγνώμη? Οι ομοφυλόφιλοι και οι ομοφυλόφιλες. Δικαίωμά του. Όχι, δεν είναι δικαίωμα, η ανομαλία σε αυτή τη χώρα. Ρε φίλε, συγγνώμη, άπαξ και δεν το κάνει δημοσίως. Σε ενοχλεί τι κάνει σπίτι του. Εσύ που είσαι χρυσαυγίτης, νορμάλισε δηλαδή. Βεβαίως είμαι νορμάλισε, είμαι πατριώτης. Πατριώτης είσαι. Πατρίδα μου, πατριώτης είσαι γιατί δεν έχει το Πασόκ να δώσει τον παπά σου λεφτά να φάτε και να πιείτε. Και μου γίνεσαι πατριώτης τώρα. Η οικογένειά μου δεν ήταν Πασοξίδης. Τι ήταν η οικογένειά σου? Και τώρα ψηφίζουν και αυτοί οι χρυσαυγίτες. Ναι, παλιά την ψηφίζαν. Νέα Δημοκρατία σου λέω πάντα. Νέα Δημοκρατία. Δεν έκλεβε η Νέα Δημοκρατία? Και είμαστε τρία παιδιά στην οικογένεια. Ναι. Εγώ έχω τελειώσει γεωπονική. Η αδερφή μου έχει τελειώσει μία σχολή τέλος πάντων. Ναι. Ο αδερφός μου μόνο δεν έχει σπουδάσει. Ναι. Και δεν μπήκαμε πουθενά. Για ποιο Πασόκ μιλάς? Γιατί ρε φίλε είσαι νεοδημοκράτες, βλάκες. Το Πασόκ διόριζε. Λάθος κόμμα υποστήριζε. Η Νέα Δημοκρατία δεν το διόριζε. Τρίχες. Μάλλον στο Δήμο και έβαλε τους Αριανούς εκεί να μην βρίζουν τον. Το σταμάτη ο Καραμαλή. Σταμάτης βοήθησε κόσμο. Βοήθησε κόσμο για να μην το βρίζουν οι σουπεράδες. Το μόνο λοιπόν που δεν βρίζανε οι σουπεράδες ήταν ο Σταμάτης. Τους μισούς τους έβαλε στο Δήμο. Και καλά έκανε. Πάρης Βλαχάδας. Βλαχάδας. Αδαμίδης Στρασιάς Γιάννης. Στρασιάς και Βλαχάδας. Αδαμίδης Στρασιάς Ταφρό. Στρασιάς. Τράσια, Ταφρό σου λέω. Αυτό είναι όνομα. Δες. Πότε είναι το Αγίου Τράσια δηλαδή? Γιάννη. 7 Ιανουαρίου είναι το Αγίου Ιωάννη. Γιάννη το λένε. Ναι. Αφού τράσια. Αδαμίδης Στρασιάς Γιάννη. Μπορεί να έχει δύο επίθετα. Δύο επίθετα είναι. Να το απογορεύσουμε. Δύο επίθετα έχει. Δύο επίθετα. Ναι, γιατί κακό είναι. Τώρα που κρατάνε οι γυναίκες τα επίθετα τους, μπορεί ένα παιδί να έχει δύο επίθετα. Δεν είναι απαγορευτικό αυτό. Δεν έχει δύο επίθετα το παιδί. Ναι. Δύο ονόματα. Δύο φύλλα, τρία φύλλα. Και ο άλλος πώς λέγεται? Πάρης Βλαχάδας. Βλαχάδας. Ναι. Τι επίθετο είναι αυτό? Είναι το δικό σου. Το μια δικό μου κόκκινο. Βλαχάδας. Ειδήσεις με την κυρία Μπίκου. Αμέσως μετά και τέλος. Ακολουθεί. Ναι. Τρίτο ημίχρονο με Γιαλαμά. Με Δήμου και κανένα like. Ζηλεύεις. 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 Like.